shipper's muzzle of a fairy-like majority. In so I poisoned its bowels. Now there's only me, the minority, who lacks social command and corrupts all its accessory, which is πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι φιλόσοφοι, ας πούμε όπως ο Πρωταγόρας και οι σοφιστές γενικά, και αργότερα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τα χρόνια της δημοκρατίας, ξέρω εγώ, ο Επίκουρος, οι κοινικοί, δεν έγιναν τελικά τόσο γνωστοί όσο ας πούμε ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης? Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνήθως η σκέψη τους παρουσιάζεται και διαστρεβλωμένη. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε κάπως αυτό, πώς έχει γίνει? Και μιλάμε ότι ήταν μεγάλοι διανοητές, ο Πρωταγόρας, οι σοφιστές, οι κοινικοί, ο Επίκουρος. Και τελικά, αν ρωτήσεις έναν νεοέλληνα για κάποιον φιλόσοφο, τα πρώτα ονόματα που θα σου πει αρχαίων είναι Πλάτωνας, Αριστοτέλης. Ναι. Και δεν αναφέρονται ποτέ σε άλλους. Ακριβώς. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το εξής σημείο. Ο Πλάτων, σε όλο του το έργο, αναφέρει ένα σωρό φιλοσόφους, άγνωστους, οι οποίοι και μετέπειτα δεν έγιναν γνωστοί. Δεν αναφέρει όμως έναν μεγάλο φιλόσοφο από τους μεγαλύτερους της αρχαίας Ελλάδος και της ανθρώπινης σκέψης, που είναι ο μεγάλος Δημόκριτος. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ τι έχουμε? Έχουμε μία επιλογή του Πλάτωνα. Ήξερε ο Πλάτων ότι ο Δημόκριτος είναι μέγας σοφιστής, αλλά δεν ήταν στη σχολή του Πλάτωνα. Ο Δημόκριτος ήταν ο ηλιστής που λέμε, mm-hmm. έτσι έχουν την ατομική θεωρία. Mm-hmm. Επιστημονικό κέντρο Δημόκριτος επάνω, και όλοι στον κόσμο ξέρουν τον Δημόκριτο ως τον αυτόν που επινόησε την ατομική θεωρία των ατόμων στην ίδια μέσα, και φυσικά ήταν και δημοκράτης ο Δημόκριτος. Mm-hmm. Ήταν, προέρχεται από την πόλη, όπως είπαμε προηγουμένως, των Αυδείρων, που ήταν δημοκρατία στη Βόρειο, στη Θράκη. Και από εκεί προέρχεται εξάλλου και ο Πρωταγόρας. Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα μεγάλα πνεύματα είναι από την δημοκρατία των Αυδείρων. Έχουμε λοιπόν πρώτα με τον Πλάτωνα μια τεράστια συνωμοσία σιωπής. Damnatio memoria, όπως το λέμε αυτό στα λατινικά. Δηλαδή, τον καταδικάζει τον άλλον στη σιωπή, στην αφάνεια. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Τίποτα. Και περνάει λοιπόν ότι δεν υπάρχει αυτός ο Δημόκριτος. Δηλαδή, αν είχε σωθεί μόνο ο Πλάτων και κανείς άλλος, δεν θα ξέραμε για τον Δημόκριτο κάτι. Τεράστιο έγκλημα. Τεράστια δηλαδή μικροπρέπεια εκ μέρους του Πλάτωνα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι επικράτησε μετά? Μετά την πτώση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, επικράτησε μοναρχία. Η Μακεδονική Μοναρχία, που ενταφίασε κιόλας στη Δημοκρατία, έτσι, και μετέπειτα η Ρωμαϊκή Πολιτεία και όλα τα Βυζάντιο, απόλυτες μοναρχίες και Μεσαίωνας. Αυτές οι εξουσίες όλες στελίσανε τις ιδέες που τους εξυπηρετούσαν. Και αυτές οι ιδέες που ήταν πιο κοντά τους ήταν ο Πλάτων. Mm-hmm. Ήταν ο Πλάτων, οι Στοικοί και εν μέρη και ο Αριστοτέλης. Το Αριστοτέλη το χρησιμοποιούσαν πολύ τα πολιτικά του, παρά μόνο τα φιλοσοφικά του και τα μεταφυσικά και τα ηθικά. Οπότε λοιπόν έχουμε μία επιλογή των ιδεών και των στοχαστών μετέπειτα. Επιλογή σημαίνει ότι δεχόμαστε αυτούς που είναι σύμφωνοι με τη θεωρία μας και με την πρακτική μας, την εξουσία μας, και απορρίπτουμε τους άλλους, τους σοφιστές, τον Πρωταγόρα, τον Δημόκριτο, τους κοινικούς, τον Επίκουρο, άλλο μεγάλο φιλόσοφο, τον Επίκουρο. Τους απορρίπτουμε αυτούς διότι δεν μας συμφέρουν, διότι είναι αντίθετοι με αυτά που εμείς πιστεύουμε και με την εξουσία μας. Διότι ενέχουν μέσα την έννοια της δημοκρατίας, την έννοια της αφισβήτησης, την έννοια του αντιθρησκευτικού, έτσι, μέσα, που δεν τους συμφέρει. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπήρξε μια τεράστια επιλογή στις μετέπειτα εξουσίες να απομονωθούν και να περάσουν στην λύθη οι σημαντικοί στοχαστές. Mm. Και αυτοί άρχισαν να βγαίνουν πάλι με την αναγέννηση και το διαφωτισμό. Τότε άρχισαν να βγαίνουν καινούργιοι στοχαστές, να βγαίνει ο Δημόκριτος, ο Επίκουρος και οι σοφιστές βέβαια.
Και ακριβώς για αυτή την λύθη και τη συγκάλυψη και την απαξίωση αυτών των σημαντικών στοχαστών ευθύνεται ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Δηλαδή, μέσα στα έργα τους επιτίθεται όχι με, ας το πούμε, με έντιμο τρόπο που είναι νόμιμο, διαφωνείς με κάποιον, θα πεις τα επιχειρηματά σου. Επιτίθεται με τρόπο απαξιωτικό. Δηλαδή, στον Πρωταγόρα, μια σκηνή για τον Πρωταγόρα, στο διάλογο του Πλάτωνα Πρωταγόρας, εκεί απαξιώνει με, όχι με φιλοσοφικά επιχειρήματα, με αντιφιλοσοφικά επιχειρήματα, τον Πρωταγόρα ο Πλάτων. Τον παρουσιάζει ότι δεν θέλει το διάλογο, ενώ ο Σωκράτης είναι ο ωραίος φιλόσοφος, ο καλός, ο άμεμπτος. Ο Πρωταγόρας προσπαθεί να ξεφύγει γιατί τον έχει στριμώξει ο Σωκράτης, που αυτά είναι επινοήσεις του Πλάτωνα. Ή ξέρω εγώ ένα άλλο παράδειγμα για να μην λέμε πολλά. Στην Πολιτεία, στο πρώτο βιβλίο της Πολιτείας, πώς χρησιμοποιεί το Θρασίμαχο, που είναι ένας σημαντικός σοφιστής κι αυτός. Τον προσπαθεί να τον γελιοποιήσει ότι είναι σαν τέρας, σαν, και χωρίς τρόπους, και επιτίθεται και κάνει και φωνάζει, που δεν υπάρχει αυτό το και πράγμα. Και πάλι εντός εισαγωγικών τον κερδίζει ο Σωκράτης, από ό,τι θυμάμαι. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί να τον κερδίσει, γιατί είναι, δεν έχει επιχειρήματα. Δεν έχουν επιχειρήματα, γι' αυτό προσπαθεί με τέτοια μέσα να τον απαξιώσει. Με λίγα λόγια, οι σημαντικοί στοχαστές, όπως είναι οι σοφιστές που θέσανε στον 5ο αιώνα και στον 4ο βέβαια, αλλά στον 5ο αιώνα θέσανε το περίφημο φιλοσοφικό και πολιτικό ερώτημα φύση ή νόμο. Τα πράγματα είναι από τη φύση, έτσι είναι δεδομένα ή γίνονται από την ανθρώπινη κοινότητα, από το φαντασιακό που θα έλεγε ο Καστοριάδης. Οι σοφιστές λοιπόν οι περισσότεροι λέγανε, θέσανε αυτό το ερώτημα και λέγανε ότι η ανθρώπινη κοινότητα είναι υπεύθυνη για αυτά. Δεν υπάρχει κανείς θεός, καμιά φύση που να προκαθορίσει αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν το επαναστατικό. Αυτό δεν άρεσε στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Και αν κοιτάξει κανείς τα έργα του Πλάτωνα, ο μέγας αντίπαλος του Πλάτωνα είναι ο Πρωταγόρας. Σε όλα τα έργα προσπαθεί να. Ο Πρωταγόρας και ο Ηράκλητος. Άλλος μεγάλος φιλόσοφος. Γιατί είπε την αλλαγή, τα πανταρεί. Ο Πλάτων είναι αυτός που θέλει τη σταθερότητα, το απόλυτο, να μην κινείται τίποτα. Την εξουσία του Θεού, την εξουσία των ολίγων, του βασιλέως, του βασιλέως φιλοσόφου που ξέρει κτλ. Ο Ηράκλητος, ο Πρωταγόρας και όλοι αυτοί αφισβητούν αυτά τα πράγματα. Συνεπώς είναι εχθροί του Πλάτωνα. Γι' αυτό τους απαξιώνει. Αυτό νομίζω έχει αρχίσει πια και φαίνεται και μέσα στην ελληνική κοινωνία και στους διανοούμενους, γιατί μέχρι τώρα είχαμε ένα εκθιασμό του Πλάτωνα. Ο Πλάτων είναι αυτός που είπε, ο θείος Πλάτων κτλ. Νομίζω λίγο πολύ έχουν ξεπεραστεί αυτά και υπάρχει η αντίληψη. Αυτό που επίσης, μια και μας δίνεται ευκαιρία, νομίζω πρέπει να πούμε, είναι ότι όταν λέμε για αρχαία Ελλάδα, πρέπει να επιλέξουμε τι εννοούμε μέσα στην αρχαία Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια σύγχυση εδώ πέρα. Νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος την εκλαμβάνει ως κάτι ενιαίο. Ακριβώς. Την αρχαία Ελλάδα. Ενώ δεν υπάρχουν διαφορές, ας πούμε. Ναι. Ενώ δεν ήταν. Βεβαίως έχουμε τους μεγάλους φιλοσόφους, αλλά απ' την άλλη, αυτό που έχει περάσει και γίνονται προσφάτως. Μάλλον έγιναν σε κάποια έρευνα ποιος είναι ο σημαντικότερος Έλληνας και βγάλαν τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα, ο σημαντικότερο Έλληνα. Ναι, δηλαδή, ούτε τον Σωκράτη, ούτε τον Πλάτωνα, ούτε τον το Θουκυδίδη, ούτε τον Αριστοτέλη, ούτε τον Σωκράτη. Τίποτε. Ο Αλέξανδρος είναι ο σημαντικότερος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Αλέξανδρος, οι Μακεδόνες γενικά, είχαν μοναρχία, απόλυτη μοναρχία. Και ευθύνονται και βέβαια για τον ενταφιασμό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Αυτοί νίκησαν την Αθήνα. Και επέβαιναν μετά, υποδούλωσαν όλες τις αρχαιοελληνικές πόλεις. Επιλέγουμε λοιπόν Δημοκρατία, Αθήνα ή Αλέξανδρο Μακεδονία. Τα πράγματα είναι σαφή. Εάν θέλουμε Δημοκρατία, επιλέγουμε Αθηναϊκή Δημοκρατία. Δεν επιλέγουμε Μακεδόνες, δεν επιλέγουμε Αλέξανδρο. Δεν επιλέγουμε κυριαρχία του κόσμου και απόλυτη θεοκρατική, γιατί αυτό κατέληξε στο τέλος ο Αλέξανδρος, μοναρχία επί όλων των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Επιλέγουμε λοιπόν σοφιστές, επιλέγουμε Πρωταγόρα, επιλέγουμε Δημόκρητο και όχι Πλάτωνα. Με την έννοια της πολιτικής του. Ναι, ναι. Όχι ότι αναιρούμε τη φιλοσοφία. Εντάξει, ναι. Τη φιλοσοφία ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Και... αλλά να ξέρουμε τι γίνεται μέσα στον προσανατολισμό τον πολιτικό. Εδώ υπάρχει σύγχυση. Γιατί ακούμε και διάφορους εθνικιστές και ακροδεξιούς, οι οποίοι μιλάνε για αρχαία Ελλάδα. Ποια αρχαία Ελλάδα? Μιλάνε για τη Σπάρτη και μιλάνε και για τη Μακεδονία. Δεν μιλάνε για την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία.
Δεν μιλάμε για τις αξίες. Γι' αυτό επανερχόμαστε σε αυτό. Ότι δεν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα. Μιλάμε για αξίες και για σημασίες που έχουν, μπορούμε σήμερα να τις υιοθετήσουμε και να τις διευκρινίσουμε και να τις εφαρμόσουμε. Όπως είναι η ελευθερία, η ισότητα που είπαμε, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η ισονομία, η συγχωρία, η παρησία. Μια που αναφερθήκατε πριν για τους, είπατε, για τους εθνικιστές και τους ακροδεξιούς και το ότι θα πρέπει να επιλέγουμε, ας πούμε, την αρχαία Ελλάδα, γιατί δεν είναι όλο ένα ενιαίο σύνολο. Οι εθνικιστές, ας πούμε, ισχυρίζονται ότι η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν ουσιαστικά ένα φυλετικό καθεστώς. Γιατί ο θεσμός ιδιωτικής ή δημόσιας ξενίας απευθυνόταν για μικρό χρονικό διάστημα και μόνο σε Έλληνες, στην καταγωγή, και όχι σε ξένους, ενώ για τους επιμακρύνων διαμένοντες υπήρχε ο θεσμός της μετικεσίας, που σήμερα, από ό,τι θυμάμαι, και μια οικονομική επιβάρυνση για αυτό που ήταν υπεύθυνος για το μέτικο. Άρα λένε ότι το καθεστώς ουσιαστικά δεν δεχόταν ξένους, η Αθηναϊκή Δημοκρατία, οπότε δεν μπορεί να μας λέτε ότι ήταν μια ανοιχτή κοινωνία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με αυτό. Κοιτάξτε, ανοιχτή κοινωνία σημαίνει ότι δέχεσαι οποιονδήποτε χωρίς διάκριση φυλετικής ταυτότητας, θρησκευτικής ταυτότητας και οτιδήποτε άλλο που διακρίνει το ανθρώπινο. Mm. Αυτό δεν το είχαν κάνει και πολίτες εκτός από την Αθήνα. Ναι, αλλά μόνο Έλληνες καταγωγή. Έλληνες και ξένους. Ξένους. Υπάρχουν, βεβαίως. Δηλαδή δεν ζήτησε κανείς να πάει στην Αθήνα και του το απαγορεύσανε. Ναι. Αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια. Δηλαδή, αν πήγαινε κάποιος τότε που τον θεωρούσαν, ας πούμε, βάρβαρο, θα τον δέχονταν. Βεβαίως. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε την έννοια του βαρβάρου. Ο βάρβαρος δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν έχει αυτή την έννοια του απολύτιστου, του βίαιου κτλ. Αυτό βγήκε από μια ονοματοποιία, θα λέγαμε. Δηλαδή, επειδή αυτοί οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες μιλούσαν μια ξένη γλώσσα που δεν ήταν κατανοητή και είχαν το βαρβάρα, ας πούμε, τους λένε βαρβάρους. Αυτό δεν σήμαινε δηλαδή ότι είχαν μια υποτίμηση στους άλλους τους ξένους. Αντιθέτως, από ό,τι φαίνεται από όλα τα κείμενα και από τη συμπεριφορά τους, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα πουθενά. Εξάλλου, όπως και ο ίδιος ο Καστοριάδης σε διάφορα κείμενα λέει για διάφορα παραδείγματα που δείχνει ότι βλέπουν ισότιμα τους ξένους, έτσι. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Πέρσες, που ήταν και εχθρός των Ελλήνων, έτσι, ο παραδοσιακός εχθρός των Ελλήνων. Ο προαιώνιος, τα λέγαμε. Mm. Πώς αντιμετωπίζει ο Αισχύλος τους Πέρσες μέσα στους Πέρσες? Με ένα εξαιρετικό τρόπο. Δηλαδή, η Άτωσα, η Βασιλομήτωρα, ας πούμε, και οι Πέρσες δεν υποτιμώνται. Είναι ισότιμοι με τους Έλληνες. Και όταν χάσανε, το λέει ο Αισχύλος, δεν χάσανε επειδή ήταν κατώτεροι. Χάσανε επειδή προέβησαν σε ύβρι, σε αλαζονία. Και αυτό το πράγμα, την αλαζονία, δεν αναγνωρίζει μόνο για τους ξένους, αλλά και για τους Έλληνες. Mm. Είναι βασικό αυτό των Ελλήνων. Αυτή η αντιμετώπιση των ξένων ενυπάρχει ήδη στον Όμηρο. Μέσα στον Όμηρο, οι Τρώες, που είναι οι εχθροί των αρχαιών των Ελλήνων, δεν αντιμετωπίζονται σε καμιά περίπτωση με απαξίωση και κατώτερο τρόπο. Εδώ είναι το σημαντικό. Οι μεγαλύτερες και εκπληκτικότερες μορφές μέσα στην Ιλιάδα είναι οι Τρώες, είναι ο Έκτορ, είναι ο Πρίαμος, είναι η Ακάβη, είναι η Ανδρομάχη, η γυναίκα του Έκτορα, με τον Αστιάναγκα, εκπληκτικές σκηνές, τίποτε. Αντιθέτως, παρουσιάζει τους Έλληνες ως κατώτερους από τους Τρώες. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Συνεπώς δεν υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση που λένε οι εθνικιστές και οι φιλετιστές οι διάφοροι. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχουμε. Πάρα πολλά. Και μπορεί κανείς να βρει ακόμα περισσότερα. Άρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την Αθηναϊκή Δημοκρατία ως ένα φιλετικό καθεστώς, όπως καθόλου λένε. Καθόλου. Είναι πολιτικό καθεστώς. Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω, που είναι τώρα μέσα πιο πολύ στο,
στον 5ο αιώνα ήταν η τραγωδία, λέμε τώρα, του Ευρυπίδη, οι Τροάδες. Ναι. Τροάδες. Λοιπόν, εκεί τι παρουσιάζει. Παρουσιάζει τους Έλληνες ως βάρβαρους, με την έννοια της βίας που δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ τους Τροάδες παρουσιάζει πάρα πολύ αδικημένους. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Όχι μόνο η ισότητα, εδώ παρουσιάζει τους Έλληνες. Και ενδιαμέσως και εμέσως απευθύνεται στους Αθηναίους. Απευθύνεται στους Αθηναίους και τους λέει να τι κτηνείστε. Γιατί έχει πριν την σφαγή των Μιλίων. Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που φαίνεται εκεί πέρα είναι οι Τρόες. Δεν έχουν καμία υποτιμητική έκφραση, μια έκφραση υποτιμητική για τους ξένους, αν βρει κάποιος, ας μας την πει εδώ πέρα. Αντιθέτως, όπως σας είπα, σε όλα τα αριστουργήματα που έχουμε είναι ισότητα Ελλήνων και ξένων. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφερθήκατε τώρα στο επεισόδιο με τη σφαγή των Μιλίων. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, για κάποιους ναι, για κάποιους όχι, ας αποδεχτούμε ότι είχε δημοκρατία στο εσωτερικό της, αλλά στο πλαίσιο της Αθηναϊκής Συμμαχίας που ήταν επικεφαλής, ήταν αρκετά σκληρή σε κάποιες περιπτώσεις πάλι. Και είναι γνωστός αυτός ο διάλογος που Μιλίων και Αθηναίων για πριν επέμβουν στο νησί. Μάλιστα, πολλοί νεότεροι παρουσιάζουν την Αθήνα και τη Σπάρτη σαν το ανατολικό και το δυτικό μπλοκ επί ψυχρού πολέμου. Εσείς τι γνώμη έχετε για την εξωτερική πολιτική της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα δεδομένα τα τότε, και αν την δούμε με τα μάτια του τώρα, ας πούμε. Ήταν σκληρή, θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάτι άλλο? Η εξωτερική πολιτική είναι εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι μέσα σε έναν κόσμο που γίνονται πόλεμοι, και μάλιστα στην αρχαιότητα γινόντουσαν πόλεμοι, δηλαδή τα 2 τρίτα και παραπάνω, τα 4 πέμπτα του χρόνου, ουσιαστικά πολεμούσαν. Οι Αθηναίοι πολεμούσαν συνεχώς. Με διάφορους, έτσι, Θηβαίοι, Σπαρτιάτες, Πέρσες, εξωτερικοί, εκστρατείες. Η εποχή επέβαλε να είσαι επιποδός πολέμου. Ναι. Άρα θα πρέπει να έχεις και μια εξωτερική πολιτική για να επιπλέψεις. Δεν μπορείς να επιπλέψεις με ηθικά κριτήρια και κηρύγματα. Έτσι, ο πόλεμος δεν είναι ηθική. Ήδη από τη στιγμή που είναι πόλεμος δεν είναι ηθική. Έχουμε ξεφύγει από το θέμα της ηθικής και των αξιών. Συνεπώς θα πρέπει να βάλεις ορισμένα πράγματα για να μπορέσεις να έχεις την κυριαρχία σου τουλάχιστον. Και μιλάμε για την εποχή εκείνη. Η αθηναϊκή κυριαρχία είχε μια ηγεμονία οπωσδήποτε, έτσι. Αυτό είναι ιστορικό, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Mm. Αλλά αυτό είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μια δημοκρατία και σήμερα ακόμη θα έχει μια ειρηνιστική εξωτερική πολιτική. Μακάρι να υπήρχε ειρήνη. Πώς θα πεις στον άλλον ότι εσύ είσαι καλός και δεν θες πόλεμο? Ο άλλος κάνει πόλεμο. Mm. Αναγκαστικά λοιπόν θα πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα. Εάν δεν θες να πας σαν πρόβατο επισφαγή. Βέβαια, οι Αθηναίοι, όπως είπατε και πριν, ήταν ηγεμόνες στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Δηλαδή, εκείνοι επέβαλαν τους όρους τους και όποιος, ας πούμε, εξεγειρόταν, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να τον τιμωρήσουν. Δεν ήταν ότι εκείνοι δέχονταν πάντα, ότι εκείνοι δέχονταν πόλεμο. Ήταν ηγέτες. Βεβαίως, από ένα σημείο και πέρα ήταν ηγέτες. Αυτοί διεύθυναν. Ναι. Τους ανεγνώρισαν στην αρχή οι υπόλοιποι Έλληνες στην ηγεμονία μετά τους Περσικούς πολέμους. Και αυτοί το πήραν, αλλά δεν το χρησιμοποιούσαν όμως ως ιδεολογικό όπλο, ήταν σαφέστατοι. Δηλαδή όταν παρουσιάζεται ο Αθηναίος απεσταλμένος στην αντιπροσωπεία της Σπάρτης, είναι πολύ σαφής και ειλικρινής. Δεν λέει ότι εμείς έχουμε αυτή τη γεγονία για το καλό της ανθρωπότητας, όπως λένε σήμερα, οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, όλοι ας πούμε αυτό το πράγμα, διάφοροι ηγεμόνες και ηγεμονίσχοι. Τι λένε οι επισταλμένοι, είναι πολύ ωραίος αυτός ο λόγος, στη Σπάρτη πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Λέμε, πήραμε την αρχή, λέει, υποδέους τιμής και ωφελίας. Mm. Και ασκούμε την αρχή. Πρώτα από φόβο, διότι είδατε τι περάσαμε τους Πέρσες. Okay. Δεν πρέπει να έχουμε να είμαστε ισχυροί. Ποιος θα είναι ισχυρός? Όλοι μας. Αλλά εμάς επιλέξανε οι υπόλοιποι Έλληνες. Υποδέους φόβο. Τιμής είναι δόξα για μας να είμαστε αρχηγοί και να κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά έχει και ένα κόστος, θα έλεγα εγώ, έτσι. Να ενδιαφέρεσαι συνεχώς, να έχεις έναν έτοιμο στόλο, στρατό κτλ. Και ωφελίες. Και βεβαίως ωφελούμαστε από εκεί. Ναι.
Το λένε ανοιχτά, δεν λένε ότι εμείς είμαστε οι καλοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό κτλ. Υποδέως τιμής και ωφελίας. Εννοείται με αυτό ότι είναι σαφείς οι όροι της ηγεμονίας. Είναι σαφείς οι όροι και δεν πουλάνε ιδεολογία. Όπως τους μιλίους που λέγαμε προηγουμένως, δεν πουλάνε ιδεολογία, ελάτε σε εμάς. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν ήσασταν στη θέση μας, το ίδιο θα κάνατε. Δεν έχουν διπροσωπία οι Αθηναίοι, δεν έχουν ιδεολογία. Όπως είχαν οι Μακεδόνες ή οι Σπαρτιάτες σε κάποια φάση. Είναι σαφέστατη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελάτε με εμάς, διότι αυτή επιβάλλει η πορεία των πραγμάτων. Αν σας αφήσουμε ελεύθερους, θα μας επιτεθούν εμάς. Θα είμαστε εμείς. Θα πει τι ηγεμόνας είναι αυτή. Άρα κλονίζεται η κυριαρχία μας. Δηλαδή είναι ρεαλιστικό που λέγαμε. Είναι realpolitik. Έτσι. Είναι ένα τέτοιο πράγμα η εξωτερική πολιτική που δεν πρέπει να συγχέεται με τους εσωτερικούς θεσμούς. Οι ηγεμόνες και ας το πούμε έτσι περιελιστές υπήρξαν πολλοί, αλλά δεν υπήρξαν δημοκράτες. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν στα πλαίσια μιας αμεσοδημοκρατικής κοινωνίας θα είναι απαραίτητη η αντιπροσώπευση. Καταρχάς, όταν λέμε αντιπροσώπευση... Δεν εννοώ το αντιπροσωπευτικό σύστημα που ισχύει σήμερα. Ενώ, ας πούμε, αν θα χρειάζεται ως πρακτική αντιπροσώπευση. Αν θα είναι απαραίτητη. Ναι, δηλαδή θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η αντιπροσώπευση σημαίνει αντί κάποιου άλλου, ενεργό αντί κάποιου άλλου. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία αντιπροσώπευση. Άρχοντες υπήρχαν, εκλεγόντουσαν και κληρονόντουσαν, αλλά δεν ήταν αντιπρόσωποι. Αν κάναμε τώρα μια αμεσοδημοκρατική κοινωνία, αν φτιάχναμε. Η άμεση δημοκρατική κοινωνία σημαίνει δεν έχει αντιπροσώπους. Είναι άμεση, αυτό σημαίνει ακριβώς. Δεν υπάρχει διαμεσολαβητής. Εμείς οι ίδιοι αποφασίζουμε, εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τους νόμους. Εκλέγουμε ή κληρώνουμε τους άρχοντες, τα εκτελεστικά όργανα. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε εκπροσώπους. Εγώ δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, τους λέω άρχοντες όπως τους λέγανε οι Αθηναίοι. Ή εκτελεστικά όργανα. Εάν τους πούμε εκπροσώπους ή αντιπροσώπους, μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι μέσα και δημιουργούμε συγχύσεις νομίζω. Από τη στιγμή που καταλαβαίνόμαστε όμως τι εννοούμε με τη λέξη, έχει καλώς, αλλά νομίζω ευρύτερα θα πρέπει να μιλάμε για άρχοντες και εκτελεστικά όργανα. Όπως ήταν ο Περικλής. Όπως ήταν οι διάφοροι άρχοντες εκεί, ας πούμε. Δεν ήταν αντιπρόσωποι αυτοί. Ο Περικλής, γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Ο Περικλής και οι άλλοι, οι 10 στρατηγοί, οι ταμείες που βγαίνανε με εκλογές, δεν ήταν αντιπρόσωποι. Εκλεγόντουσαν ως οι καλύτεροι για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις και να εκτελέσουν καλά τον πόλεμο και τις οικονομικές αποφάσεις. Δηλαδή δεν ήταν να αντιπροσωπεύσουν, να πάρουν αποφάσεις αντί κάποιου άλλου. Οι ουσιαστικές αποφάσεις λαμβανόντουσαν στο Δήμο. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε σήμερα. Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν γίνεται αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως δεν έγινε και στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Γίνεται με έναν αγώνα. Ας ξεκινήσουμε κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξεκινάει κάτι. Ξεκίνησε βέβαια με τις πλατείες το 2011 και βγήκε ρητός αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει κάτι. Να υπάρξουν ριζικές θεσμικές αλλαγές, όχι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, που έχω εγώ, που έχει ο Καστοριάδης, που έχει θέσει οποιοδήποτε άλλο, αλλά ορισμένα βασικά. Θεσμικά πράγματα να αλλάξουν. Δεν αλλάζει τίποτε. Αντιθέτως, η νεοελληνική κοινωνία είναι σαν να λέει: δεν θέλω να αλλάξω. Είναι αυτό το σύστημα, αυτό θέλω. Θέλω τους ίδιους που μας οδήγησαν εδώ στην καταστροφή να μας κυβερνούν. Έτσι δεν γίνεται τίποτε. Βεβαίως μπορεί να γίνουν αντί η ίδια κοινωνία να το θελήσει. Χωρίς την θέληση και την επιθυμία της κοινωνίας και τον αγώνα της κοινωνίας, δεν μπορεί να γίνει δημοκρατία. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος με ένα διάταγμα για να τη φέρει. Ούτε καν σόλων μπορεί να υπάρξει. Mm. Που δεν έχουμε με τους όλων δημοκρατία. Έχουμε μια αλλαγή από το αριστοκρατικό πολίτευμα στο δημοκρατικό, στο λιγαρχικό θα λέγαμε, ας πούμε, όπως συμμετέχουν και άλλα κοινωνικά στρώματα στην εξουσία. Ούτε καν σόλων δεν είναι δυνατό σήμερα. Και δεν εννοώ βέβαια το σόλωνα μόνο με τη συσάχθεια απόλυτων, αυτό λένε, η συσάχθεια σόλων που σήκωσε τα χρέη κτλ. Εννοώ και ότι ο σόλων για πρώτη φορά. Τα μέτρα του Σόλων έδωσε δικαστικό ρόλο στους θύτες, στους τα κατώτερα στρώματα. Δηλαδή, τους έδωσε το δικαίωμα να δικάζουν. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο Σόλων δεν εννοώ μόνο τη συσάχθεια, τα οικονομικά, τα εύκολα που θέλουν όλοι να γλιτώσουν τα χρέη και να πάμε αλλού, είναι και η συμμετοχή των ανθρώπων μέσα στην εξουσία, να συμμετέχουν με ένα οποιοδήποτε τρόπο και βεβαίως να έχουν έλεγχο της εξουσίας. Αυτό έγινε. Σημαντικό μέτρο επίσκεψης όλων. Έχετε γράψει κάπου, προηγείται λοιπόν η εγκαθίδρυση της άμεσης δημοκρατίας, η πολιτική ισότητα και έπεται η συζήτηση περί οικονομικής ή κοινωνικής ισότητας. Η άμεση δημοκρατία δεν είναι οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς, αλλά πρωτίστως πολιτικό
Και βεβαίως ανοιχτό σε μετέπειτα προτάσεις. Η προτεραιότητα ανήκει στην πολιτική και όχι στην οικονομία. Το αντίστροφο οδηγεί στο μαρξιστικό οικονομισμό, στον οποίο είναι εγκλωβισμένη η αριστερά. Ξέρετε βέβαια ότι ο μαρξισμός ισχυρίζεται πως δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα με κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής και οικονομική ανισότητα, και ένα μεγάλο μέρος βέβαια και της αναρχικής σκέψης που είναι ταξικά προσανατολισμένο. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί δηλαδή να υπάρξει άμεση δημοκρατία κάτω από καπιταλιστικό καθεστώς? Κοιτάξτε, η άμεση δημοκρατία καταρχάς υπήρξε στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία που δεν υπήρξε αλλαγή οικονομικού καθεστώτος. Όπως υπήρχαν τότε, ήταν το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς, ας το πούμε. Ό,τι υπήρχε δηλαδή, βεβαίως είχαμε και δούλους, έτσι είναι μέσα στο οικονομικό καθεστώς, το οποίο δεν καταργήθηκε αυτό και υπήρξε δημοκρατία. Όπως είπαμε, υπήρχε το ίδιο καθεστώς οικονομικό και παραγωγικών σχέσεων στις υπόλοιπες πόλεις, χωρίς να υπάρξει δημοκρατία και είχαμε άλλα πολιτεύματα. Σήμερα λοιπόν στο καπιταλιστικό σύστημα, που είναι μία, ας το πούμε έτσι, όχι ακριβώς ελεύθερη αγορά όπως λένε και άλλοι, εγώ θα διαφόριζα την αγορά από το καπιταλιστικό καθεστώς. Mm-hmm. Δηλαδή η ελεύθερη αγορά μπορεί να υπάρξει σε μία δημοκρατική κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσουμε αντίστροφα. Οικονομική ισότητα τι σημαίνει, ποιος την εφαρμόζει, από πού βγαίνει αυτή? Κάποιο κόμμα, οι μαρξιστές και τα κόμματα αυτό λένε. Θα πάρουμε την εξουσία εμείς, ποιοι, τα κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα ή το Σοσιαλιστικό, δεν ξέρω τι, και θα εφαρμόσουμε την οικονομική ισότητα, όπως την εφαρμόσανε. Ένα είδος εφαρμογής ήταν στις πρώην ανατολικές χώρες. Είδαμε που οδήγησε αυτό το πράγμα σε δικτατορικά, απολυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αυτό το οποίο εγώ λέω είναι το εξής, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας, χωρίς την απόφαση της κοινωνίας. Το τι θα γίνει θα το αποφασίσει η κοινωνία. Δεν το αποφασίσουμε εμείς ερήμην της κοινωνίας, εκ των προτέρων προκαθορίζοντας τι πρέπει η κοινωνία να αποφασίζει. Έχοντας όμως μια δημοκρατική κοινωνία, άρα γι' αυτό προηγείται η δημοκρατική κοινωνία, να μπορούμε να έχουμε λόγο να αποφασίζουμε, να φτιάχνουμε ίσως νόμους. Εκεί λοιπόν θα προτείνω εγώ τη δικιά μου αντίληψη. Θα προτείνει ο κομμουνιστής τη δικιά του αντίληψη. Θα προτείνει ο σοσιαλιστής τη δικιά του αντίληψη. Και αν πείσει την κοινωνία, αυτό θα βγει ως απόφαση της κοινωνίας. Είναι πολύ απλό. Το αντίθετο μας πάει σε μια εκ των άνω και εκ των προτέρων προκαθορισμένη οικονομική κατάσταση που δεν ελέγχεται από την κοινωνία. Ωραία. Χωρίς λοιπόν αυτή τη συμμετοχή των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. Είναι εκ του πονηρού και είναι διαστρεβλωμένη όπως μας έχει δείξει η ιστορία. Συνεπώς, προηγείται πρώτα η πολιτική ισότητα που μπορεί να επιτευχθεί και δεύτερον, εάν θελήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο, θα το αποφασίσει η ίδια κοινωνία. Ναι, βέβαια εδώ έχω μια μικρή διαφωνία. Ότι δεν μπορούμε να, όχι μάλλον δεν μπορούμε να ξέρουμε, ότι αυτοί που θα καλεστούμε να αποφασίσουμε, μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι πεπισμένη ότι το οικονομικό καθεστώς που κυριαρχεί είτε είναι αυτό που υπήρχε πάντα, είτε είναι το πιο σωστό και δεν έχουν σκεφτεί κάτι άλλο, ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, έννοιες όπως ανάπτυξη έχει συγκεκριμένο νόημα πλέον, ή άλλες έννοιες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω αυτό που προφανώς έλεγε ο Καστοριάδης, το καπιταλιστικό φαντασιακό, ας πούμε, έχει και άλλα υποφαντασιακά μετά από αυτό, την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα. Ο κόσμος, ο περισσότερος, νομίζω ότι πιστεύει ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, εγώ που έχω μια άλλη άποψη για την οικονομία, εντάξει, για το πώς θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, τα οικονομικά πράγματα, δεν θα μπορώ, δεν έχω τα ίδια όπλα με αυτόν που είναι πεπισμένος ότι το καθεστώς πρέπει να είναι καπιταλιστικό, επειδή δεν γνωρίζει κάτι άλλο. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Δεν παίζουμε επίσης όρες. Όχι, ακριβώς. Αυτό δεν παίζουμε. Αλλά σε μια δημοκρατική κοινωνία πια θα παίζουμε επίσης όρες. Δηλαδή εκεί θα έχουμε την σιγουρία. Αυτό σημαίνει σιγουρία. Δηλαδή 10 λεπτά ο καθένας, λέμε παράδειγμα τώρα έτσι, για να πει τις απόψεις του. Σε μια κοινωνία που υποτίθεται έχει κάνει βήματα. Αυτό θέλω ακριβώς. Να πω. Δηλαδή, όταν λέμε, γίνει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι η σημερινή κοινωνία, η δημοκρατική κοινωνία που μιλάμε έτσι στο μέλλον. Όχι, απλά έχει... και αύριο να γίνει, ας πούμε, άμεση δημοκρατία. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα είναι πολύ δύσκολο εγώ
να πείσω, ας πούμε, κάποιον που είναι πεπισμένος ότι το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα είναι το καλύτερο. Μα εδώ δεν, είναι... δεν ξέρει κάποιο άλλο. Μα εδώ είναι η ουσία. Ότι για να γίνει αύριο δεν γίνεται έτσι. Θα γίνει ούτε μεθαύριο. Θα γίνει μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αλλά για να γίνει χρειάζεται μια αλλαγή των ανθρώπων. Μια αλλαγή στο πνεύμα, στο μυαλό, στις αντιλήψεις, στην νοοτροπία. Διαφορετικά δεν έρχεται έτσι η δημοκρατία. Δηλαδή, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να την έχουμε τη δημοκρατία βάσει ενός διατάγματος, ενός πραξικοπήματος ή ένα κόμμα να το πάρει και να πει σήμερα έχουμε δημοκρατία. Αυτό δεν γίνεται και δεν έγινε ποτέ. Αυτό που αντιθέτως γίνεται είναι όταν η κοινωνία συμμετέχει. Όταν η κοινωνία αλλάζει, έχει αλλάξει, επιθυμεί, θέλει και αγωνίζεται. Που σημαίνει ο ανθρωπολογικός τύπος που βλέπουμε σήμερα να κυριαρχεί έχει αλλάξει και αυτός. Αυτό λέει ο Καστοριάδης. Η δημοκρατία απαιτεί άτομα άλλα από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Αυτά που υπάρχουν σήμερα είναι ολιγαρχικά άτομα, όχι δημοκρατικά. Ο ανθρωπολογικός τύπος που επικρατεί σήμερα είναι αυτός που ακριβώς δέχεται το καπιταλιστικό σύστημα, δέχεται την έννοια της αξίας της υπεραξίας και του εμπορεύματος, δέχεται την εκμετάλλευση και δέχεται την αντιπροσώπευση. Δέχεται δηλαδή το ολιγαρχικό σύστημα, γιατί αυτό που ζούμε, να το τονίσουμε, ότι δεν είναι, παρότι λένε διάφορο ότι είναι δημοκρατία, αντιπροσωπευτική δημοκρατία, έμεση δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι ένα ψεύδος αυτό τεράστιο. Αυτό είναι μια καθαρότητα ολιγαρχία αυτό που ζούμε σήμερα. Οι ολίγοι κυβερνάνε, οι ολίγοι φτιάχνουν τους νόμους, οι ολίγοι παίρνουν τις αποφάσεις, οι ολίγοι δικάζουν, οι ολίγοι τα κάνουν όλα. Και βέβαια προς όφελος των ολίγων ισχυρών και δυνατών, που είναι οι τραπεζίτες, η κρίση μας το δείχνει αυτό, που είναι τα ανώτερα στρώματα των επιχειρηματιών, των διαφόρων διαπλεκόμενων κτλ. Κτλ. Έχουμε λοιπόν μια καθαρότητα ολιγαρχία. Αυτή η ολιγαρχία υπάρχει και στηρίζεται και διαιωνίζεται επειδή τα άτομα έχουν αυτόν τον ανθρωπολογικό τύπο ενσωματωμένο μέσα τους. Ότι πρέπει να πάνε να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και να δίνουμε την εξουσία στους αντιπροσώπους, στα κόμματα. Η δημοκρατική κοινωνία προαπαιτεί ότι τα άτομα έχουν αλλάξει. Δεν δέχονται αυτό τον τύπο του ανθρώπου, την αντιπροσώπευση και τον κυρίαρχο ρόλο στα κόμματα και στους αντιπροσώπους, στους βουλευτές, στους περιφερειάρχες, στους υπουργούς που βγαίνουν μέσα από εκλογές κτλ. Δηλαδή, λέγοντας ότι αύριο θα είναι μια δημοκρατική κοινωνία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και τα άτομα αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα θα είναι αλλαγμένα, διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η κοινωνία. Ή θα αλλάξουν κατά τα στάδια πριν την επικράτηση της αμεσοδημοκρατίας. Ναι. Θα αλλάζουν σταδιακά, ας πούμε. Σταδιακά θα αλλάξουν. Ναι. Δηλαδή, έχοντας λοιπόν υπόψη ένα μελλοντικό πολίτευμα, πρέπει να έχουμε και τα άτομα και την κοινωνία μέσα μας, όχι μόνο θεσμούς. Δηλαδή, τα άτομα, τα δημοκρατικά, δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς δημοκρατική κοινωνία και αντιστρόφως. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία και δημοκρατικό πολίτευμα χωρίς δημοκρατικά άτομα. Όπως το ξαναλέω αυτό, συγγνώμη για τις επαναλήψεις. Σήμερα η ολιγαρχική κοινωνία υπάρχει επειδή υπάρχουν ολιγαρχικά άτομα. Με την έννοια το ότι θέλουν αυτή την ολιγαρχία, τη θέλουν εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν κάνουν κάτι να την αλλάξουν. Και πάνε οικειοθελώς και ψηφίζουν και αναθέτουν τις υποθέσεις όλες τους αντιπροσώπους. Η δημοκρατική κοινωνία προϋποθέτει ότι αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχει. Θα έχει αλλάξει ο ανθρωπολογικός τύπος του ανθρώπου. Μάλιστα. Ωραία. Να σας κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Είχα μια συζήτηση πριν από αρκετό καιρό στο blog με τον Φώτη Τερζάκη και μου είχε πει το εξής. Οι αριστεροί οικονομολόγοι εμφανώς είναι τριστελείες οικονομολόγοι όπως όλοι οι άλλοι. Έχουν απορροφήσει δηλαδή και αναπαράγουν όλες τις φαντασιακές σημασίες του καπιταλισμού, οι οποίες συνδέονται με την ακατάσχετη συσσόρευση και επέκταση, την απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και τη διαρκή αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου. Δεν βλέπω δηλαδή πώς μπορεί να είναι κάποιος αριστερός με μια έννοια που και αυτή πρέπει βεβαίως να συζητηθεί τι σημαίνει και να μην είναι ταυτόχρονα ορκισμένος από φυνακιστής των οικονομικών ψευδών. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Δηλαδή υπάρχουν οικονομολόγοι, ας πούμε, που είναι αριστεροί. Μπορεί κάποιος οικονομολόγος να λέει ότι είναι και αριστερός σύμφωνα με αυτά που λέει ο Τερζάκης? Ή πείτε μου εσείς την άποψή σας με αφορμή αυτά. Πιστεύω ότι και μας το δείχνει η πραγματικότητα σήμερα ότι είμαστε δέσμοι ορισμένων δήθεν θεωρούμενων ειδικών. Και μεταξύ αυτών των ειδικών είναι οι οικονομολόγοι, οι οποίοι ουσιαστικά τι τονίζουν? Το οικονομικό στοιχείο. Είτε είναι κεντρώοι δεξί, είτε αριστεροί. Αυτοί λοιπόν οι οικονομολόγοι δίνουν οικονομικές λύσεις. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς τα έντυπα και τις εφημερίδες της αριστεράς, θα δει αυτό το πράγμα. Οι αριστεροί οικονομολόγοι λένε αυτά είναι τα μέτρα που εμείς
προτείνουμε και θα εφαρμόσουμε αν γίνουμε κυβέρνηση, αν μας ψηφίσει ο κόσμος και θα βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο είμαστε. Εδώ ακριβώς είναι η οικονομιστική σκέψη και αντίληψη που λέω εγώ, που είναι και ο Καστοριάδης, ότι δεν μπορεί να έχεις κάτι, ένα πρόταγμα προτάσεις οικονομικές χωρίς να έχεις πολιτικές. Δηλαδή τις πολιτικές αποφάσεις θα τις πάρει η κοινωνία, μια δημοκρατική κοινωνία. Προηγείται λοιπόν το πολιτικό αίτημα. Προηγείται η δημοκρατική κοινωνία. Το υπόλοιπο είναι μεταδημοκρατικό όπως λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, εάν αφαιθούμε στην οικονομικιστική αντίληψη που προτάσσεται από τους οικονομολόγους, που έχουμε αφαιθεί ουσιαστικά, λέμε τίποτα, δικονομολός, τίποτα, είναι τίποτα. Ουσιαστικά, άρα, τι δεχόμαστε, ότι θα βγει κάποια κυβέρνηση της αριστεράς και αυτή θα εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα και θα μας βγάλει το αδιέξοδο. Αυτό που να καταλάβουμε είναι ότι δεν υπάρχει δρόμος διεξόδου χωρίς να εξέλθει από το αδιέξοδο η κοινωνία. Η ίδια η κοινωνία είναι αυτή η οποία θα επιβάλλει, αν το θελήσει, θα επιβάλλει τις λύσεις. Όταν αφαιθεί πάλι σε αριστερούς οικονομολόγους, ενώ μέχρι τώρα ήταν σε δεξιούς οικονομολόγους, είναι το ίδιο πράγμα. Είμαστε στο ίδιο ολιγαρχικό φαντασιακό, στον ίδιο ολιγαρχικό τύπο ανθρώπου και δεν πλησιάζουμε τη δημοκρατική αντίληψη. Η δημοκρατική αντίληψη λοιπόν είναι ουσιαστικά πρέπει να αλλάξουν οι θεσμοί. Αυτό που μας έφερε εδώ πέρα σε αυτή την καταστροφή, προκειμένου για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είναι ένα οικονομικοπολιτικό σύστημα. Το οικονομικοπολιτικό σύστημα είναι το κοινοβουλευτικό και το καπιταλιστικό. Και όπως βλέπουμε ότι το καπιταλιστικό σύστημα ευνοείται δεόντως και πάρα πολύ από το ολιγαρχικό κοινοβουλευτικό σύστημα, από το αντιπροσωπευτικό. Συνεπώς είναι πολίτευμα του καπιταλισμού θα λέγαμε. Αυτό λοιπόν που εμείς έχουμε πρώτα να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το πολίτευμα που θέλουμε και την κοινωνία που θέλουμε και μετά θα αποφασίσουμε για όλα τα προβλήματα που μας λένε οι οικονομολόγοι. Διότι το θέμα δεν είναι η τάδε λύση οικονομική, είναι ποιος θα χειριστεί αυτά τα πράγματα, πώς θα πάρει τις αποφάσεις και ποιος και πώς θα πραγματοποιηθούν. Έτσι έχουμε δει πολλές προσπάθειες σε διάφορα κράτη που δήθεν οι ονομαζόμενοι αριστεροί πήραν την εξουσία και τελικά δεν κατάφεραν πολλά πράγματα, διότι η κοινωνία λείπει. Το ίδιο έχουμε και εδώ σήμερα. Έχουμε μια αριστερά η οποία διεκδικεί την εξουσία σε μια τρομερή καταστροφή που ζούμε. Απ' την άλλη όμως δεν έχουμε την κοινωνία που να ακολουθεί με δημοκρατικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση. Τι αλλαγές πρέπει να γίνουν? Οι αλλαγές κατά τη γνώμη μου είναι πρωτίστως πολιτικές που πρέπει να γίνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραβλέπω τα οικονομικά προβλήματα, την οικονομική κατάσταση. Αλλά αυτά ποιος θα τα χειριστεί, ποιος θα βγάλει τις αποφάσεις? Εδώ μπαίνει το πρώτο. Θα χειριστούν οι ολίγοι πάλι, αριστεροί, ή ο κόσμος, ο Δήμος κάτω? Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που εγώ υποστηρίζω, προέχει η, ας το πούμε έτσι, η διευκρίνηση των εννοιών και η απαλληφή οποιασδήποτε σύγχυση σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι προέχει, το μέτρο πρώτα, το οικονομικό ή οι θεσμοί? Η αλλαγή των θεσμών. Το σημαντικό λοιπόν για μένα είναι η αλλαγή των θεσμών, που για να έρθει χρειάζεται αλλαγή των ανθρώπων της νοοτροπίας. Αυτό είναι. Εάν άνθρωποι δεν αλλάξουν, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να βγει επάνω, αριστερή ή υπεραριστερή, δεν θα γίνει ουσιαστικό βήμα. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Έτσι, μένει η ιστορία να τα αποδείξει. Ναι. Έτσι, αλλιώς τη γνώμη σας ζητάω. Οπότε... Ακριβώς. Ωραία. Θα επιστρέψω μάλλον στην άμεση δημοκρατία. Όχι, θα μπορούσαμε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, η κρίση μας δίνει εν τη γενέση της μία διάψευση μιας θεωρίας ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι όταν κυβερνούν μας οδηγούν σε ένα καλό δρόμο. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η κρίση παγκόσμια που ζούμε? Ακριβώς την αποτυχία των δίθεν ειδικών οικονομολόγων, οι οποίοι όχι μόνο δεν μπόρεσαν να προβλέψουν την οικονομική κρίση, όχι μόνο δεν μπόρεσαν να την αποσοβήσουν, όχι μόνο δεν μπορούν να την αποτρέψουν, αλλά ευθύνονται κυρίως και αυτοί για αυτή την οικονομική κρίση και κυρίως και στην Ελλάδα, έτσι που την οποία ζούμε. Ποιοι κυβέρναγαν 38 χρόνια και πριν
ειδικοί υποτίθεται οικονομολόγοι, έτσι. Σιμίτης, Χριστοδουλάκης, Παπαντονίου, του Καραμαλή, ο Αλογοσκούφης. Όλοι αυτοί ήταν οικονομολόγοι, έτσι. Ο Αντρέας Παπαντήρου οικονομολόγος ήταν. Mm. Τι κάνανε αυτοί? Όχι μόνο δεν κάνανε τίποτα, αλλά μας οδήγησαν στην καταστροφή. Συνεπώς αυτός ο μύθος των ειδικών, των οικονομολόγων ή και των συνταγματολόγων, αν θέλετε, που τελευταίως πασάρονται, τι χρειάζονται, αλλαγές κτλ., έχει καταρρεύσει και πρέπει να φύγει από μέσα μας. Δεν υπάρχουν ειδικοί, ειδικοί είμαστε εμείς. Πριν λοιπόν να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας, τις αποφάσεις στα χέρια μας, το μέλλον στα χέρια μας, που είναι η άμεση δημοκρατία, πρέπει να πάρουμε τις έννοιες στα χέρια μας. Να διευκρινίσουμε τις έννοιες. Αυτό είναι το βασικό σήμερα. Δηλαδή, χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, και αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, είναι ένα είδος διαφωτισμού που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Ενός διαφωτισμού που θα συνεγείρει κόσμο, κόσμο στα μέσα στρώματα, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους διανοωμένους, γιατί έχουν αποδείξει το ρόλο τους, να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες. Τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ολιγαρχία, τι έχουμε σήμερα, τι είναι μαρξισμός, τι είναι αυτή μια τεράστια σύγχυση στην οποία υπεύθυνε και η αριστερά. Συνεπώς είναι και ανίκανη να δώσει λύσεις με αυτή την έννοια. Εμείς λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι μόνοι μας, πριν πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας, να πάρουμε τις έννοιες στα χέρια μας. Να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάθε σύγχυση που υπάρχει. Και υπάρχουν πάρα πολλές σύγχυσεις. Μια που ήρθαμε τώρα προς την τρέχουσα πολιτική σκηνή, ήθελα να σας ρωτήσω, για να κάνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ το ερώτημα. Έχετε γράψει σε κάποιο άρθρο σας ότι σχετικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό, και γράφετε σε κάποια στιγμή ότι με διεθνιστικές διακηρύξεις, με τα μοντέρνα πολιτισμικά ιδεολογήματα, με στήρα αντιρατσιστικά συνθήματα και συναυλίες μουσικής, δεν εξασφαλίζεται βιώσιμη πολιτική, αλλά συγκάλυψη και συσσόρευση των προβλημάτων. Η αποτυχία επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος είναι ένας από τους λόγους που οδήγησε τον κόσμο των υποβαθμισμένων περιοχών, ταλαιπωρημένων και εγκαταλελειμμένων από την πολιτεία, τη δημοτική αρχή και την αριστερά, προς τα ακραία ρατσιστικά σχήματα και τη Χρυσή Αυγή. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι θα προτείνατε εσείς για το μεταναστευτικό, αν σας ζητούσε κάποιος τη γνώμη σας, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας απλός, δεν είμαι κόμμα, δεν προτείνω λύσεις, έτσι. Άρα δεν έχω να προτείνω λύσεις. Ναι, αλλά έχετε κάτι στο μυαλό σας. Έχω οπωσδήποτε όχι μόνο στο μυαλό μου, αλλά έχω και στην πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζω. Ναι. Και η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζω εγώ, την αντιμετωπίζω για ένα σωρό κόσμο. Δεν είμαι μόνο εγώ. Όποιος ζει σε κάποια περιοχή υποβαθμισμένη, καταλαβαίνει αυτό που λέω, έτσι. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος από την ανεξέλεγκτη, ας την πω έτσι, μετανάστευση που υπάρχει και από την εγκατάλειψη αυτών των περιοχών από μέρους εξουσίας. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ βλέπω, δεν είμαι, ξαναλέω, κόμμα, έτσι, γενικώς, δεν έχω επεξεργαστεί κάτω ένα σχέδιο, ναι. Βλέπω ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη μέρημνα. Δηλαδή, καλύτερη φύλαξη των περιοχών. Οι ίδιοι κάτοικοι να είχαν κινητοποιηθεί. Η ίδια αριστερά να είχε πάει εκεί και να είχε μιλήσει με τους κατοίκους, όχι μόνο να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, όχι μόνο να κάνει τραγουδιστικές εκδηλώσεις και μουσικές κτλ., αλλά να μιλήσει με τους κατοίκους, να κάνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως διαφωτισμό. Διαφωτισμό, να ενεργοποιηθεί ο κόσμος και να μπορέσει να λύσει επιτόπου τα προβλήματα. Το πώς θα τα λύσει εξαρτάται από την εκάστοτε περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ναι. Όχι να καλεί τη Χρυσή Αυγή για να λύσει τα προβλήματα. Και όχι να καλεί μόνο την αστυνομία. Όταν λέτε να κάνει διαφωτισμό η αριστερά, τι εννοείτε? Δηλαδή να τους πει ότι συμβαίνει αυτό για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από εκεί και είναι έτσι τα πράγματα στον κόσμο? Προέρχονται και να οργανωθούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Να κάνει κάποια συνέλευση οι άνθρωποι, να βρεθούν σε ένα δημόσιο χώρο. Να υπάρξει ένας δημόσιος χώρος που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο δημόσιος χώρος, ας πούμε, στον Άγιο Παντελεήμον έχει αφαιθεί στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Οι κάτοικοι και η αριστερά αποχώρησαν από εκεί. Ναι. Πήγε, διεκδίκησε κάτι αριστερά? Όχι. Πήγαν και τους ρίξαν αυγά και φύγανε. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, χρειάζεται μια παρουσία. Η αριστερά δεν νομίζω ότι μπορεί να την κάνει. Έτσι, δεν έχω καμιά ψευδέστηση. Γιατί αν μπορούσε να την κάνει, θα την είχε κάνει. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει από άλλα σχήματα. Από ανθρώπους πρωτοβουλίες που οργανώνονται, που κάνουν, που ενδιαφέρονται. Να πάνε εκεί να ανοιχτούν, να θέλουν κάτι να κάνουν. Και οι ίδιοι κάτοικοι εκεί
για να μπορέσουν να αυτοοργανωθούν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Να δούνε δηλαδή ότι υπάρχει ένα ανεξέλεγκτο πράγμα, μια ανεξέλεγκτη εξουσία η οποία επιτρέπει αυτό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα πολιτικό και δευτερευόντως κοινωνικό που αντιμετωπίζεται. Αν η εξουσία ήθελε, θα μπορούσε να το έχει λύσει αυτό το πρόβλημα. Από τη στιγμή λοιπόν που η εξουσία και η αριστερά να ανήκαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει η ίδια κοινωνία, οι ίδιοι κάτοικοι να βρουν το δημόσιο χώρο που θα είναι η πλατεία του, δεν ξέρω ποιο θα είναι, δεν μπορώ εγώ να προτείνω, οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι, να μπορέσουν να συζητήσουν τι να κάνουν. Είναι δύσκολο, αυτή είναι η λύση. Είναι δύσκολο το συζητήσουν. Εάν λοιπόν είναι δύσκολο, είναι και ακατόρθωτο να το λύσουν. Η αριστερά και η εξουσία δεν θα του λύσει το πρόβλημα. Να σας πω γιατί. Θα ξαναυπάρξει πάλι η ανάγκη της Χρυσής Αυγής ή μια άλλη Χρυσής Αυγής, μαύρη αυγή, ασημένια αυγή, ξέρω εγώ τι, που πάλι θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αυτή είναι η. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξει αυτό το η θεσμή και ο τύπος του ανθρώπου να φύγει από αυτή την παρέτηση, από την απάθεια και από την προσχώρηση στις αξίες αυτές, δεν θα αλλάξει ουσιαστικά το μεταναστευτικό. Ναι, ναι. Να σας πω όμως γιατί εγώ προέρχομαι από αυτή την περιοχή. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στα κάτω Πατήσια. Ο κόσμος είναι πεπισμένος ότι για όλα αυτά είναι μετανάστες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφορες ας πούμε φυλάδες, τις λέω εγώ, έχουν παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, όλα τους τα προβλήματα τα ρίχνουν στους μετανάστες. Οπότε, ακόμα και αν έχεις την αντίθετη άποψη, δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος. Είσαι ένας εναντίον 10. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Σαφώς υπάρχουν. Αλλά ο κόσμος έχει πιστεί ότι για το οικονομικό, για το ότι αυτός δεν περνάει καλά, για το οτιδήποτε, ότι φταίνει οι μετανάστες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για να συζητήσεις επίσης όρις με τον άλλον. Ναι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσεις. Αυτό είναι το θέμα του διαφωτισμού που εγώ λέω. Να θέλει κανείς να κάνει δουλειά και το οποίο δεν τον κάνει αριστερά και αποκλείεται να τον κάνει έτσι, να μην έχουν ψευδεστήσεις. Δεν λέω ότι η αριστερά πρέπει να κάνει εκείνο. Αυτό που το λέει σημαίνει ότι έχει ψευδέστηση. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως ψευδέστηση με την αριστερά. Η αριστερά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άτομα, οργανώσεις, κινήσεις και οι ίδιοι οι κάτοικοι να πούνε ότι οι μετανάστες δεν είναι το πρόβλημα. Η μεταναστευτική πολιτική είναι το πρόβλημα. Η μεταναστευτική πολιτική είναι το πρόβλημα. Εκεί πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Mm. Να γίνει καλύτερη φύλαξη, να γίνει καλύτερη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Να μην υπάρχει αυτό το ανεξέλεγκτο. Μπαίνει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει. Εάν αφαιθούμε σε αυτό το πράγμα, πάει. Όλες οι περιοχές θα γίνουν έτσι σε λίγο. Και θα έχουμε ανάγκη τους μπράβους, τους κάτσοτε τραμπούκους, που και στο τέλος θα τους πληρώνουμε κιόλας. Εδώ είναι θέμα λοιπόν θεσμών, θέμα της κεντρικής εξουσίας και θέμα οπωσδήποτε να ξεπεράσουμε αυτή την αντίληψη που έχουν ότι το πρόβλημα είναι οι μετανάστες. Το πρόβλημα είναι η μεταναστευτική πολιτική. Είναι η εξουσία το πρόβλημα το κύριο. Εκεί πρέπει να στρέψουμε τον κόσμο. Να θελήσει να αλλάξει λοιπόν τη συμμετοχή του και τον τρόπο ύπαρξής του μέσα στην κοινωνία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που σχετίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Γράφετε πάλι κάπου, δεν θυμάμαι αν είναι από το ίδιο άρθρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στο πρόγραμμά του σε ουσιαστική δημοκρατία, εντός εισαγωγικών το έχετε βάλει, και επέκταση των πεδίων δημοκρατικής συμμετοχής, και αυτό εντός εισαγωγικών, και στην εκλογική του διακήρυξη για εισαγωγή μορφών άμεσης δημοκρατίας και αυτοδιαχείρισης. Εν τούτης, αυτά είναι αόριστα και νεφελώδη, υποστηριζόμενα από συγκεκριμένα μέτρα. Χαρακτηριστικά δεν προτείνει κανένα θεσμό που θα μπορούσε να ευνοήσει τη συμμετοχή των ανθρώπων και την αποδυνάμωση θεσμών του ολιγαρχικού πολιτεύματος. Δεν προτείνει λόγου χάρη το θεσμό του δημοψηφίσματος, ούτε καν στην περιφέρεια και στους δήμους, ούτε επίσης στις τοπικές συνελεύσεις. Ούτε επίσης στις τοπικές συνελεύσεις δεν προτείνει. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή γράφεται για το θεσμό του δημοψηφίσματος, έτσι, ο θεσμός αυτός, το δημοψηφίσματα, έχουν τεθεί και παλιότερα στο πρόγραμμα του ΛΑΟΣ. Και η Χρυσή Αυγή λέει για δημοψηφίσματα διάφορα. Αυτό, με αφορμή το δημοψήφισμα, αλλά ας πούμε για το δημοψήφισμα τώρα, μπορεί να κάνει ένα κόμμα πιο δημοκρατικό ή εν δυνάμει πιο δημοκρατικό από κάποιο άλλο. Δηλαδή και το ΛΑΟΣ έχει ζητήσει δημοψηφίσματα. Είναι πιο δημοκρατικό ας πούμε από το ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη λογική. Το θέμα είναι πώς γίνεται συζήτηση για το δημοψήφισμα και τι εννοεί ο άλλος λέγοντας δημοψήφισμα έτσι. Εγώ σε αυτό που διαβάσατε λέω το εξής, ότι θα μπορούσε, η ουσία είναι εξής, θα μπορούσε να γίνει στους κατατόπους δήμους συνελεύσεις που είναι εφικτό. Μπορεί να γίνει ο Δήμος ας πούμε Μεσολογίου, μπορεί να βρεθούν οι Μεσολογίτες και να μπορέσουν να αποφασίσουν να συζητήσουν ένα θέμα.
Εκεί λοιπόν μπαίνει το θέμα του εφικτού. Είναι εφικτό. Πρώτο αυτό. Το θέμα του εφικτού. Το δεύτερο. Λέγοντας δημοψήφισμα, ενώ ένα δημοψήφισμα που θα μπορέσει να βγει από κάτω αυτό το δημοψήφισμα, όταν ο κόσμος, μια κρίσιμη μάζα, ένας κρίσιμος αριθμός, θα λύσει κάτι για ένα πρόβλημα. Έτσι, όταν ας πούμε, λέμε για τις κεραίες εδώ πέρα, ας πούμε, εδώ στο παράδειγμα του πρόβλημα των κεραίων, της κινητής τηλεφωνίας, που είναι ανεξέλεγκτες. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει κάπως να, κατά τη γνώμη μου, εφόσον η εξουσία δεν μπορεί να το κάνει, θα πρέπει η κοινωνία από κάτω να διαφερθεί. Θα πρέπει να κάνει κάποια η τοπική κοινωνία μια συνέλευση. Δεν την κάνει. Που σημαίνει προς το παρόν δεν είναι εφικτή. Δεν θα πρέπει να κάνει ένα τοπικό δημοψήφισμα να δούμε τι θέλουμε, ρε παιδιά. Πώς θα διώξουμε αυτές τις κυρίες από εδώ? Πώς θα βγει η απόφαση? Με αυτή την έννοια είναι ένα δημοψήφισμα. Ναι, ναι, αλλά τώρα, λέτε εδώ ότι δεν το αναφέρει καν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν αναφέρει. Και εγώ σας λέω ότι το αναφέρει, ας πούμε, το λαό στη Χρυσή Αυγή. Αυτό τους κάνει πιο δημοκρατικούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή κατά δηλαδή. Όχι, δεν εννοώ εγώ το. Δεν πάω στο πιο δημοκρατικό. Εγώ πάω στην ουσία. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Συμμετοχή των ανθρώπων σημαίνει ότι ξεκινάμε κάτι. Έτσι, ένας θεσμός που μπορεί να οδηγήσει κάπου. Ναι. Με αυτή την έννοια. Τώρα, τι εννοεί ο λαός, τι εννοεί οποιοδήποτε για δημοψήφισμα. Πώς το λένε, δεν είναι μέσα στη δικιά μου αντίληψη αυτό. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που ας πούμε έχουμε ορισμένα δημοψηφίσματα στην Ελβετία, ναι, τι σημαίνει? Θα πούμε η Ελβετία επειδή είναι καπιταλιστική ή επειδή έχει τράπεζες και τα λοιπά είναι κακά? Δηλαδή οι Ελβετοί που κάνουν δημοψηφίσματα τι είναι? Ακροδεξιοί? Είναι του λαός φίλοι? Είναι, εδώ εντάξει, και πάρα πολλά χρόνια είναι οι Ελβετοί. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Εκεί συμμετέχει ο κόσμος. Είναι μια άλλη συμμετοχή των ανθρώπων. Μα, με την ουσιαστική έννοια το λέω εγώ έτσι. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν είναι. Γιατί σας είπα προηγουμένως για το Μεσολόγγι. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε και τα Γρίνιο, σε ένα νόμο τώρα. Μπορεί κάποια δυσκολία να υπάρχει να μην βρεθούν όλοι, να μην μπορούν να βρεθούν σε μια συνέλευση. Ναι. Τότε υπάρχει η ανάγκη αυτή του δημοψηφίσματος. Εάν δεν μπορέσουν να βγάλουν άρχοντες ή κατατόπου συνελεύσεις που να συνυπάρξουν σε ένα άλλο θεσμό, έτσι, αλλά το πάμε σε μια άλλη κατάσταση πια. Ναι. Αλλά εκεί θα μπορούσε κάτι να γίνει ένα δημοψήφισμα τοπικό που το προκαλούν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Ναι. Έτσι, με αυτή την έννοια. Ωραία. Ένα αριστερό και ένα δεξιό κόμμα έχουν διαφορές? Πιστεύετε? Διαφορές οπωσδήποτε έχουν στα λόγια, στην ιδεολογία, τι θέλει ο καθένας. Και στα προγράμματα που επιχειρούν, στις τακτικές, στο λόγο, στο λόγο εκφοράς, στην εκφορά του λόγου. Αλλά το θέμα είναι ότι, όπως έχει δείξει η ιστορία στα δυτικά πολιτεύματα, όταν έγιναν κυβερνήσεις αριστερά κόμματα, μπορεί να άλλαξαν κάτι, αλλά ουσιαστικά δεν έκαναν κάτι το σημαντικό. Δεν έκαναν σημαντικές αλλαγές. Οι μόνες σημαντικές αλλαγές που έγιναν ήταν στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχουν μια ιδιαίτερη πολιτισμική κουλτούρα και εξέλιξη, και εκεί υπήρξαν ορισμένες αλλαγές. Στις άλλες χώρες δεν είχαμε αλλαγές από σοσιαλισμούς και άλλα αριστερά κόμματα. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχουν διαφορές στα λόγια, στα προγράμματα κτλ. Στο πολιτικό όμως διατάφτα, από τη στιγμή που δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν ριζικές θεσμικές αλλαγές, νομίζω εκεί αποτυγχάνουν και θα αποτυγχάνουν. Έχω υπόψη μου δηλαδή το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου το 81, όπως εμάς εδώ όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το Πασόκ δηλαδή, εκεί βγήκε ο Μιτεράν και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ήτανε πρωτοφανές αυτό για τη Γαλλία. Όμως οι δύο επταετίες του Μιτεράν ουσιαστικά ήταν αυτές οι οποίες εισήγαναν τον νεοφιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση στη Γαλλία. Δηλαδή δεν διέφερε σε τίποτα. Επιμέρους έκαναν διάφορα μέτρα, τα πήραν, μετά ήρθε δεξιά, τα άλλαξε. Δηλαδή κάνουμε ορισμένες αλλαγές, στην ουσία όμως είμαστε μέσα στο σύστημα, χωρίς κάποιες θεσμικές αλλαγές που να επιτρέπουν τη συμμετοχή των ανθρώπων. Τη συμμετοχή, την ενημέρωση, τη δραστηριοποίηση των ανθρώπων. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν αλλαγές φραστικές στα προγράμματα,
αλλά όταν βγουν στην εξουσία, κάπου εκεί πέρα δεν διαφέρουν και πολύ. Κάπου χαλάει το πράγμα εκεί. Κάπου χαλάει. Εν πάση περιπτώσει, στο ουσιαστικό όμως, στην αντιπροσώπηση συμφωνούν. Εκεί δεν διαφέρουν. Συμφωνούν στο ότι εμείς θα σας λύσουμε τα προβλήματα, εμείς οι αριστεροί, εμείς οι κομμουνιστές, εμείς οι σοσιαλιστές, εμείς οι δεξιοί, εμείς οι κεντρώοι. Ο κόσμος τίποτε. Θα πάει στα σπίτια. Ελάτε, ψηφίστε μας και πηγαίνετε σπίτια σας. Εμείς θα σας λύσουμε τα προβλήματα. Εκεί έχουν κοινό, δεν διαφέρουν. Στην ουσία του συστήματος, του ολιγαρχικού δηλαδή, συμφωνούν απολύτως. Γι' αυτό λέω εκεί πέρα, δηλαδή ούτε καν κάποια συνέλευση, ούτε καν ένα δημοψήφισμα. Οποιοςδήποτε, δηλαδή επειδή το λαός, επειδή η Χρυσή Αυγή είναι αντίον του μνημονίου, τι σημαίνει, δεν θα είμαστε εμείς εναντίον του μνημονίου, ή επειδή η Χρυσή Αυγή λέει ότι να δικαστούν και να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι φάγανε τα λεφτά, σημαίνει ότι και εμείς που το λέμε ότι είμαστε, δεν πρέπει να το λέμε. Βεβαίως και το λέμε. Και το λέω, το έχω γράψει και πάρα πολύ καιρό. Ένα σύστημα όταν δεν τιμωρεί και δεν ελέγχει την εξουσία είναι απολυταρχικότατο, είναι ολιγαρχικότατο. Η δημοκρατία έχει έλεγχο. Μιλάγαμε προηγουμένως για τον Περικλή που έδινε λόγο και λογαριασμό. Πήγαινε στο δικαστήριο. Πήγαινε στο δικαστήριο. Και είχαν πρόβλημα και το πηγαίνανε στη συνέλευση του Δήμου οτιδήποτε. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Να μπορέσουμε να έχουμε έλεγχο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή η Χρυσή Αυγή ή το λαός ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας λέει ορισμένα πράγματα κοινά με εμάς, ότι αυτό που λέμε εμείς δεν είναι καλό ή ξέρω κάπου χάνει, έτσι. Σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που τα χρησιμοποιούν και οι μεν και οι δε. Λέγαμε προηγουμένως για την αρχαία Ελλάδα. Το λαός χρησιμοποιεί και η Αυγή την αρχαία Ελλάδα. Ο Γεωργιάδης ήταν πολιτής και ήταν εκδότης των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αρχαία Ελλάδα δεν θα μιλάμε εμείς επειδή μιλάει το λαός και ο Γεωργιάδης? Αυτή είναι η λογική. Πάση περιπτώσει, εμείς μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, εξήγησα προηγουμένως ποια είναι η αρχαία Ελλάδα, για την οποία δεν μιλάει ο Γεωργιάδης, το λαός και η Χρυσή Αυγή, είναι η δημοκρατία. Είναι η ισότητα, η πολιτική κυρίως και μετέπειτα οποιαδήποτε άλλη ισότητα, οικονομική και οτιδήποτε άλλο αποφασίσει η κοινωνία. Είναι η σιγουριά, όλοι να έχουμε το ίδιο λόγο. Είναι η παρησία, ελευθερία, ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία αυτοί δεν τα λένε. Και βεβαίως η δημοκρατία δεν έχει, όπως λέγαμε προηγουμένως, την πρόταξη του εθνικού συμφέροντος ή του θρησκευτικού συμφέροντος. Είναι, αυτό που ενδιαφέρεται είναι η κυριαρχία του Δήμου. Κυριαρχία των πολλών. Αυτό ενδιαφέρει τη δημοκρατική κοινωνία και οτιδήποτε άλλο κουβεντιάζεται μέσα εκεί. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, και είναι πολύ καλές οι ερωτήσεις, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε και να εξηγήσουμε τι σημαίνει διαφωτισμός. Αυτό ακριβώς είναι. Να διευκρινίσουμε ακριβώς τη δικιά μας αντίληψη από αυτή που μπορεί να συγχέεται με κάποια άλλη αντίληψη που χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις. Αρχαία Ελλάδα και το λαός, αρχαία Ελλάδα και εμείς. Ποια όμως αρχαία Ελλάδα? Δημοψήφισμα το λαός, δημοψήφισμα και εμείς. Ποιο δημοψήφισμα? Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα σωρό πράγματα, έτσι. Αυτό λοιπόν που δεν θα πει ποτέ το λαός και η Χρυσή Αυγή είναι η λαϊκή συνέλευση. Ναι, όχι, δεν θα το πούμε. Δεν θα πει ποτέ δημοκρατία. Δεν θα πει ποτέ όχι εμπιστοσύνη στον αρχηγό, γιατί έχουν το φύρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, αυτά λοιπόν. Και δεν θα πει ποτέ, πιστεύω, μια δημοκρατική κοινωνία να υπακούμε τους δεσπότες, τους μητροπολίτες και οπωσδήποτε που λέει ο λαός και τους χαιρετίζει και τους κάνει, ας πούμε. Ωραία. Να έρθω τώρα λίγο σε ένα άλλο θέμα. Γίνεται πολύ λόγος τώρα τελευταία για τη βία και την καταδίκη της. Γενικώς ζητώνται δηλώσεις αν καταδικάσει τη βία από όπου και αν προέρχεται κτλ. Εσάς ποια είναι η άποψή σας για τη βία γενικώς και για τη βία που προτάσει, ας πούμε, η κυβέρνηση, αυτή τη θεωρία, ας πούμε, των δύο άκρων? Τι γνώμη έχετε? Ναι, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Αυτή η περίφημη θεωρία των δύο άκρων προέρχεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το Σαμαρά, αυτός είναι υπεύθυνος, έτσι. Καταρχάς σημαίνει Σαμαράς. Ο Σαμαράς για μένα είναι ένας ανίκανος και επικίνδυνος άνθρωπος. Το έχω γράψει και το έχω πει επανειλημμένος. Τα μόνα προσόντα του Σαμαρά είναι ο εθνικισμός του και η θρησκειοκαπηλεία του. Και τα τζάκια που έχει από πίσω, δηλαδή τα πολιτικά τζάκια, τα οικονομικά κτλ. Τίποτε άλλο δεν έχει. Αυτό εξάλλου φαίνεται η ανικανότητα μέρα με τη μέρα.
Απ' την άλλη, αυτό το πράγμα το έχει αποδείξει αυτό ο Σαμαράς από τότε, από τη δεκαετία του 90, που ήταν υπουργός του Μητσοτάκη, προς εσωτερικών, μας ενέπλεξε με το Μακεδονικό, υπεύθυνος για αυτό το πράγμα, για τον εθνικισμό που υπήρξε εκείνη την εποχή, για την ακραία μορφή ιδεολογικής εθνικής βίας που υπήρξε την εποχή εκείνη, την δεκαετία του 90, και σήμερα βλέπουμε ότι αυτό που πλησιώνει του Σαμαρά είναι το ακροδεξιό μπλοκ του Φαΐλου Κρανιδιώτη, του Χρήσανθου Λαζαρίδη, του Μπαλτάκου, το δίκτυο 21, το περίφημο αυτό, το μυσαλόδοξο απαράδεκτο δίκτυο. Αυτό μας κυβερνάει ουσιαστικά και έχει επινοήσει αυτή την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων. Δεν μπορεί να ταυτιστεί η Χρυσή Αυγή ή το λαός, ξέρω εγώ, με την αριστερά, έτσι. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή μόνο διαστρεβλωμένα μυαλά του τύπου όλων αυτών που σας ανέφερα προηγουμένως μπορούν να την εμπνευστούν. Και γι' αυτό είναι και επικίνδυνα. Έχουμε λοιπόν ένα αυτό. Αυτό πρέπει να καταδικάζεται και πρέπει να καταδικαστεί με οποιοδήποτε τρόπο από την κοινωνία, διότι θα μας οδηγήσει σε πολλώσεις και σε ακροτηριασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Δηλαδή θα σε βγάζει ο άλλος ότι είσαι άκρο, άρα καταδίκη, άρα μέσα. Όπως το δίκτυο 21 τότε με το Μακεδονικό, όταν νόμιζε ότι αυτό είναι αυτό που λες ότι είναι εθνοπροδοτικό, εθνομηδενιστικό, ενδοτικό κτλ., σου έκανε δίκη για να σε τρομοκρατήσει. Έχουμε λοιπόν τη βία που ασκείται από μέρους της εξουσίας, τη βία που ασκείται από μέρους της δίθεν αντιπολίτευσης που ήταν η Χρυσή Αυγή, εκεί ήταν η ακραία μορφή βίας που ενέσπηρε το φόβο και την τρομοκρατία, το είδαμε αυτό σε πάρα πολλούς και είδαμε πόσο ανέπνευσε η κοινωνία όταν άρχισε να χτυπιέται λίγο η Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς χάθηκε αυτό το παλικάρι, έτσι. Γιατί να χαθεί αυτό το πράγμα, προηγουμένως να έχουν υπάρξει. Πού ήταν η δικαστική εξουσία, πού ήταν οι αρχές, πού ήταν η κυβέρνηση. Άρα μας φτάνει στο σημείο να πούμε ότι είναι διαβρωμένη αυτή. Είναι ανίκανη και η δικαστική εξουσία να μπορέσει να επιβάλλει μια, έστω τη στοιχειώδη τάξη που επιβάλλεται σε αυτά τα κοινοβουλευτικά καθεστώτα. Δεν μιλάμε για δημοκρατικό καθεστώς. Η βία λοιπόν επιβάλλεται μόνο στους τρόπους από την εξουσία και από τα μορφώματα αυτά. Τι κάνουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση. Η βία επιβλήθηκε και διέλυσε τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα τότε, στις συνελεύσεις του Συντάγματος το 2011 και στις 15 Ιουνίου αλλά και στις 28-29 μετά. Δακρυγόνα, καταστολή, ΜΑΤ, κουκουλοφόρη, τεράστια βία και καταστολή. Το θέμα λοιπόν είναι αυτή τη βία την καταδικάζεις, έτσι, οπωσδήποτε. Όπως καταδικάζεις και τη βία που άλλος παίρνει ένα πιστόλι, φορά μια κουκούρ και σκοτώνει τον οποιοδήποτε. Επειδή αυτός επέλεξε, ας πούμε, ότι αυτός είναι ένοχος για τους διάφορους λόγους. Αυτή είναι μια βία που την οποία εγώ προσωπικά την καταδικάζω. Πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν καταδικάζουμε την κρατική βία και είμαστε υπέρ της βίας των ομάδων από εδώ και από εκεί. Η βία η μόνη η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί είναι η κοινωνική βία, όταν είναι τα μεγάλα στρώματα, τα κοινωνικά, που σε μια κατάσταση που δέχονται επίθεση πρέπει να μηνθούν. Εκεί δεν μπορεί να κάτσει να σε σφάξει ο άλλος. Θα μηνθείς, κάτι θα κάνεις. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό προσωπικώς το έζησα σε ορισμένες καταστάσεις και νομίζω ότι τότε επιβάλλεται να μηνθείς, να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Να προστατεύσεις κάτι. Τώρα πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά η βία στις συγκεκριμένες μορφές από το κράτος, από τη Χρυσή Αυγή, από την αστυνομία, από τα ΜΑΤ και από τις ομάδες οι οποίες αποφασίζουν να βάλουν μια βόμπα σε ένα κατάστημα, να κάνουν μια αεροπειρατεία, να κάνουν το ένα το άλλο, αυτό κατά τη γνώμη μου καταδικασμένο και πρέπει να καταδικαστεί ρητός και κατηγορηματικός. Διότι σπείρονται διάφορες ψευδεστήσεις ότι με αυτόν τον τρόπο δίθεν επαναστατική βία, δίθεν αριστερή βία κτλ. Θα προέρθουν αλλαγές. Ποτέ δεν έχουν έρθει αλλαγές. Αντιθέτως, έχουν δώσει το άλοθη στην εξουσία να πάρει σκληρότερα μέτρα εναντίον του οποιοδήποτε μπορέσει να έχει διαφορετική γνώμη. Σου λέει, γιατί έχεις διαφορετική γνώμη, γιατί είσαι τρομοκράτης. Το έχουμε ζήσει αυτό παλιότερα με τη 17 νη
Και τώρα πάει να περάσει έτσι, ας πούμε, ένα άλλο πλαίσιο νομοθετικό που να μπορεί να εντάσσει στην κατηγορία των δύο άκρων οποιονδήποτε διαφωνεί και έχει διαφορετική. Δηλαδή, αν κατεβαίνεις κάτω σε μια διαδήλωση, είσαι άκρο και μέσα. Μήνυση, εξάμεινο φυλακή, εξάμεινο στέρεση πολιτικών δικαιωμάτων, οτιδήποτε μπορεί να βγει. Γι' αυτό λέω ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που ετοιμάζει η κυβέρνηση είναι επικίνδυνο και πρέπει να απορριφθεί. Η θεωρία των δύο άκρων είναι επικίνδυνη και πρέπει να απορριφθεί. Δεν ταυτίζεται η άκρα δεξιά με την αριστερά. Θα έλεγα ότι τα δύο άκρα είναι ο Σαμαράς και η Χρυσή Αυγή. Αυτά είναι όντως τα δύο άκρα. Αυτά, ναι, πρέπει να φύγουν. Μα αυτοί πρέπει να είναι στο ένα άκρο μαζί. Αυτή είναι. Ναι. Το ένα είναι απόλυξη του άλλου. Ναι. Η Χρυσή Αυγή είναι απόλυξη της ακροδεξιάς. Γιατί βλέπουμε ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Ναι, το βλέπουμε, ας πούμε. Καταρχήν έχουν τον ίδιο λόγο. Εν πάση περιπτώσει, σημειολογικά να το δούμε δηλαδή. Ναι. Ναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια επιχειρήματα. Δεν... Ναι, και εγώ το λέω και το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα. Οι νέοι άνθρωποι που αισθάνονται απογοητευμένοι, αισθάνονται οργοί, αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, φτάνουν σε μορφές βίας, ας πούμε, που είτε να σπάσουν βιτρίνα, είτε μολότοφ, είτε να πάρουν πιστόλι και να αρχίσουν να σκοτώνουν. Δεν είναι λύσεις αυτές. Αφενός με καταδικάζονται οι ίδιοι, πια βλέπουμε ανθρώπους πολλούς μέσα στη φυλακή, δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Οι μεμονωμένες αυτές πράξεις δεν οδηγούν πουθενά. Αντιθέτως, θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα, να επιχειρήσουν, να κάνουν δουλειά στον Άγιο Παντελεήμονα, να κάνουν εκεί κοινωνική πολιτική δουλειά, να προσφέρουν άλλα πράγματα. Γίνονται και εκεί βέβαια. Υπάρχουν ομάδες και παιδιά που κάνουν πράγματα, προσπαθούν τουλάχιστον. Θέλω να πω για αυτούς οι οποίοι στρέφονται σε αυτά τα πράγματα. Κατάλαβα. Είναι ένας δρόμος αδιέξοδος. Αδιέξοδος και όχι μόνο αδιέξοδος, αλλά δίνει και τα εχέγγυα και το άλοθη στην εξουσία να φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο νόμων στρεφόμενο αντίον των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας αυτό ακριβώς ως βάση. Ότι να, κινδυνεύουμε. Ο άλλος έβαλε βόμβα, σκοτώθηκαν τόσα άτομα. Κινδυνεύω. Συνεπώς πρέπει να το χτυπήσουμε. Άρα η εξουσία πατάει εκεί επάνω, το χρησιμοποιεί για να αποκρούσει οποιαδήποτε αντίθετη και διαφορετική αντίληψη. Ωραία. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ήσασταν στο Πολυτεχνείο το 1973, σωστά, στα γεγονότα, ναι, στην εξέγερση. Θέλω να μου πείτε, ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, το πνεύμα του, και αν έχουν ισχύ και σήμερα. Καταρχάς, μιλάμε τώρα για περίοδο δικτατορίας, έτσι, έχουμε δικτατορία, δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική αντίσταση, δηλαδή υπάρχουν επιμέρους κάποιες ομάδες που βάζουν κάποιες βόμβες, που είναι νόμιμη αυτή η βία, μιας και μιλάγαμε προηγουμένως έτσι, σε δικτατορικά, τυραννικά καθεστώτα, αλλή μόνο. Αυτό δεν το συζητάμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Η μόνη δύναμη η οποία αυτοσυγκροτείται και αυτοοργανώνεται και μπορεί να αντιπαρατεθεί στο δικτατορικό καθεστώς είναι ακριβώς το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα που ξεκινάει σιγά σιγά από πρωτοβουλίες ατόμων, μετά μαζικοποιείται, με τις καταλήψεις νομικής αποκτάει κάποιο κύρος στην κοινωνία, το εμπιστεύουν τα περισσότεροι άνθρωποι και τελικά μέσα στο ίδιο αυτό το φοιτητικό κίνημα επικρατεί εντύπωση ότι τελικά τα προβλήματα τα φοιτητικά δεν μπορούν να λυθούν αν δεν λυθεί το πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερες φοιτητικές εκλογές που δεν υπήρχαν τότε έτσι, χωρίς να λυθεί το πολιτικό πρόβλημα. Συνεπώς πρέπει κάτι να γίνει, να φύγει αυτή η δικτατορία πρώτα. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει, εφόσον εμείς αγωνιζόμαστε εναντίον της δικτατορίας, να υπάρξει κάποιος χώρος που να αποτελέσει αφορμή ως πόλος συσπήρωσης όλων αυτών που θέλουν, που δεν θέλουν τη δικτατορία. Και αυτό ήταν λοιπόν το Πολυτεχνείο μετά. Έτσι, και έφτασε μετά από 1,5 χρόνο ανάπτυξης του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος. Ως πόλος συσπήρωσης, ως πόλος αντίστασης εναντίον της δικτατορίας. Τα μηνύματα λοιπόν του Πολυτεχνείου, τα συνθήματα και οι στόχοι ήταν αφενός πρώτον να πέσει η δικτατορία, δεύτερον να μην υπάρχει εξάρτηση από ξένες δυνάμεις, που μέχρι τότε ήταν οι Αμερικάνοι αυτοί οι οποίοι διεύθυναν εδώ πέρα. Πριν ήταν οι Εγγλέζοι, μετά οι Αμερικάνοι. Σαν προτεκτοράτο δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν. Και δεύτερον ήταν, τρίτο μάλλον, ήταν η δημοκρατία και η λαϊκή κυριαρχία. Αλλά αυτό, δημοκρατία και η λαϊκή κυριαρχία, ήταν μέσα στα πλαίσια αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δεν ήταν να έρθει το κοινοβουλευτικό καθεστώς, να έρθει ο Καραμαλής που ήρθε μετά ή ο Αντρέας κτλ. Δεν αγωνιζόντουσαν οι φοιτητές την εποχή εκείνη του Πολυτεχνείου για να έρθει ο Καραμαλής και ο Αντρέας, να έρθει αυτό το πράγμα.
αυτό το κατασκεύασμα που μας οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Αγωνιζόντουσαν λοιπόν για μια πραγματική, όπως λέμε, δημοκρατία. Την εποχή εκείνη τη λέγαμε δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία. Οι πλατείες την είπαν άμεση δημοκρατία. Αυτό νομίζω είναι το. Μα συνδέονται, πιστεύετε? Πιστεύω ότι συνδέονται. Δηλαδή, και... ακριβώς τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, ενώ περάσαν μετά στο περιθώριο, μετά τη μεταπολίτευση, διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα να λυθούν, και έτσι σκεπάστηκαν λίγο από τις ελευθερίες, τα δικαιώματα που πρώτη φορά υπήρχαν. Έτσι. Έγινε το δημοψήφισμα, πολύ καλό δημοψήφισμα, και έφυγε η βασιλεία. Έφυγε επιτέλους αυτός ένας θεσμός. Να, μια καλή εφαρμογή του δημοψηφίσματος. Έφυγε η βασιλεία. Για πάντα, πιστεύω. Αλλά μετά αυτά τα μηνύματα του Πολυτεχνείου σκεπάστηκαν από την υπόσχεση της ευημερίας, που όπως είδαμε υπήρξε μια σχετική ευημερία, αλλά ήταν δανεική τελικά, η οποία μας έφερε σε αυτό το χάλι. Δηλαδή εκεί κλείσανε στόματα πολλά και το 85% του ελληνικού λαού, του περίφημου ελληνικού λαού για την αριστερά, ψήφισε τα δύο κόμματα που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Συνεπώς, πιστεύω ότι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου έχουν σημασία και σήμερα, διότι θέτουν αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα της δημοκρατίας και το πρόβλημα βεβαίως της εξάρτησης, γιατί και σήμερα ουσιαστικά τι έχουμε, μια τρόικα η οποία επιβάλλει τις εντολές της στην κυβέρνηση. Αλλά για να έρθουμε σε αυτή την κατάσταση ευθύνεται το ολιγαρχικό πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, αλλά δεν αποδίδει η κοινωνία. Και εδώ, ανεξαρτήτως αν και η Χρυσή Αυγή λέει ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, εμείς θα πούμε ότι δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Βεβαίως και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Βεβαίως και πρέπει να φέρουν τα λεφτά πίσω. Να δημηθούν περιουσίες. Δισεκατομμύρια έχουν φάει στις πλάτες και τα πληρώνουμε εμείς που δεν φταίμε. Τα κατώτερα θέλουν να πω στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Και αυτοί τίποτε. Η εξουσία, και εδώ έρχομαστε και στο θέμα του έθνους που λέμε και των Ελλήνων. Ποιοι Έλληνες? Οι ανώτατοι Έλληνες που έχουμε εδώ και μας κυβερνάνε, και οι τραπεζίτες που είναι Έλληνες, και οι επιχειρηματίες, και όλοι αυτοί οι οποίοι φάγανε, αυτοί έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω, έχουν εξασφαλίσει τους υιούς τους, τις κόρες τους, ενώ τα κατώτερα και τα μεσαία στρώματα υποφέρουν και θα υποφέρουν. Ποιο έθνος λοιπόν? Δηλαδή, μας φέρνουν αυτό το εθνικιστικό ακριβώς για να καλύψουν τα προβλήματα, τα πολιτικά και τα ταξικά. Ναι, προφανώς. Εγώ συζητώντας πολλές φορές λέω σε φίλους μας, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο έθνος με τον Βαρδίνο Γιάννη. Δεν έχουμε κάτι κοινό. Δηλαδή, τι έθνος είναι αυτό τώρα, ας πούμε? Και γενικά ο όρος του έθνους το έχει αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε όλοι συνενωμένοι κάτω από κάτι που είναι εντελώς. Ίσοι και όλοι, ναι. Και τα λοιπά. Και άρα, όπως στο Πολυτεχνείο, λοιπόν, για να επανέλθουμε. Υπήρξαν μερικοί οι οποίοι προτείνανε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όλοι να γίνουν. Ναι. Όπου δεν πέρασε βέβαια αυτό από την πλειοψηφία. Θέλω να πω δηλαδή, υπήρχε εκεί πέρα στο Πολυτεχνείο μια γενική συνέλευση, γενικές συνελεύσεις, οι οποίες αποφασίζανε. Αυτές ήταν το κύριο. Γι' αυτό λέω για την πραγματική δημοκρατία. Δεν είχαν ορίσει αντιπροσώπους να αποφασίζουν. Ναι. Οι ίδιοι παίζαν τη ζωή τους τότε. Οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν απαιτεί η δημοκρατία. Απαιτεί άμεση ψυχοσωματική επένδυση. Εσύ ο ίδιος να συμμετέχεις. Όχι να αναθέτεις τον αντιπρόσωπο και στο κόμμα να σου λύσει τα προβλήματα, τα οποία δεν θα στα λύσει βέβαια, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό, τα σημαντικά νοήματα του Πολυτεχνείου. Ωραία. Θα μου πείτε λίγα λόγια για την περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου. Ποια είναι αυτή η γενιά, γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα? Ναι, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και στο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε. Το τελευταίο σας. Το τελευταίο, ναι. Πολυτεχνείο 1973, η επαρχή του αυτόνομου κινήματος. Έχω ένα κεφάλαιο μέσα για την γενιά του Πολυτεχνείου, που λέω, το λέω χαρακτηριστικά, η ανύπαρκτη γενιά του Πολυτεχνείου. Γιατί τις αποδίδονται πολλά κακά. Τις αποδίδονται πολλά, αποδίδονται σε ορισμένα άτομα. Όχι, στον κόσμο γενικά, δεν υπάρχουν ορισμένα άτομα στη γενιά του Πολυτεχνείου. Είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, δηλαδή είναι όλοι. Ναι. Έτσι το εκλαμβάνουν. Ναι, έχει περάσει κυρίαρχη ιδεολογία, όπως λέμε προηγουμένως, για άλλα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Όπως έχει περάσει ότι είμαστε σε δημοκρατία, έτσι έχει περάσει με τα μέσα αυτά, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα ΜΜΕ, τα περίφημα, έχει περάσει η γενιά του Πολυτεχνείου, ότι ευθύνεται γι' αυτό. Ποια γενιά, ας πούμε? Αμέσως, εδώ είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό θέμα και έχει να κάνει με ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας που δεν θέλει να δει την αλήθεια. Δεν θέλει να δει την αλήθεια, όχι επειδή την
ακούει μόνο τα μέσα αυτά, την τηλεόραση και τα κόμματα που λένε, όχι μόνο για τη γενιά αλλά και για άλλα θέματα. Αλλά δεν θέλει να δει την αλήθεια, γιατί δεν τη συμφέρει. Και τι δεν τη συμφέρει? Στο ότι η πλειοψηφία αυτής της κοινωνίας θέλησε αυτά τα δύο κόμματα που μας κυβέρνησαν μέχρι τώρα. Και αποδίδει την αιτία της χρεοκοπίας όλα αυτά στη γενιά αυτή που λέγαμε. Τα 85% της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι γενιά του Πολυτεχνείου. Είναι εκατομμύρια. Έτσι. Τα 7% που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή δεν είναι γενιά του Πολυτεχνείου. Τα 8% που ψήφισαν 8,5% ανεξάρτητους Έλληνες δεν είναι γενιά του Πολυτεχνείου. Και όλα τα έτσι σχετικά υπόλοιπα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβουμε τι λέω. Όταν το γίνεται μετά το 1974 η μεταπολίτευση και αναλαμβάνει την εξουσία ο παραδοσιακός πολιτικός κόσμος, γίνονται οι πρώτες εκλογές. Και μάλιστα γίνονται στις 17 Νοεμβρίου του 1974. Έτσι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει το Πολυτεχνείο. Ποτέ ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος δεν είπε κάτι υπέρ του Πολυτεχνείου και ούτε κατέθεσε στεφάνι. Μα νομίζω ότι δεν είχε απαγορεύσει κιόλας και την... Κάτι... την πορεία, ναι, να κάποιες... γίνεται επέτειος. Ναι. Νομίζω ότι ήταν απαγορευμένο τα πρώτα χρόνια. Όχι, υπήρχε μετά. Η πορεία, κάτι προσπάθησε να τα απαγορεύσει, να μην πηγαίνουν στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, να πηγαίνουν εκεί. Κάτι τέτοια, πάση περιπτώσει. Ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρώτος δηλαδή, δεν έστειλε στεφάνι. Όχι ότι θα σήμαινε τίποτε αυτό. Δηλαδή και ο Αντρέας που έστειλε τι σήμαινε, πάση περιπτώσει. Ήταν συνειδητός, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει το Πολυτεχνείο και γι' αυτό έβαλε ακριβώς τις εκλογές 17 Νοεμβρίου 1974. Τι έκανε τότε ο ελληνικός λαός? Έδωσε στον Καραμαλή το 54%. Η ελληνική κοινωνία το έδωσε, δεν το έδωσε η γενιά του Πολυτεχνείου. Η γενιά του Πολυτεχνείου δεν αγωνίστηκε για τον Καραμαλή, ούτε για τον Αντρέα, ούτε φώναξε Καραμαλή. Τίποτα. Έτσι. Και ένα άλλο παράδειγμα, για να φτάσω εκεί που θέλω. Το δεύτερο παράδειγμα που υπάρχει μέσα στο βιβλίο είναι με τον Παναγούλη. Ο Παναγούλης, όπως ξέρουν, δεν ξέρω η καινούργια γενιά αν το ξέρει, εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι ήταν η αντιστασιακή μορφή του δικτατορικού αγώνα. Και κεντρός του. Και κεντρός, ο οποίος προσπάθησε να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο, δεν τα κατάφερε, το πιάσανε, το βάλανε σε στρατιωτικές φυλακές στον Πογιάτη, με βασανιστήρια, με άσχημες συνθήκες, αλλά αποδείχθηκε ήρωας. Λοιπόν, μετά τη μεταπολίτευση, προσπάθησε να δραπετεύσει μια φορά, το πιάσανε ξανά. Μετά τη μεταπολίτευση γίνονται εκλογές και ο Αλέξανδρος Παναγούλης βάζει υποψήφιους με την Ένωση Κέντρου τότε. Ούτε αριστερά, ούτε... Στη Β' Πειραιώς. Ο Αλέκτερος λοιπόν Παναγούλης, που είναι ηγετική φυσιογνώμη, που είναι ηγετική, είναι παγκοσμίας, ένα σύμβολο της αντίστασης, δηλαδή τον ήξερε όλος ο κόσμος, για να μην ξέρεις τον Παναγούλη την εποχή εκείνη θα πρέπει να σου ένα ζώο ή φυτό ή πέτρα ή εξωγήινος. Όχι, το ξέρα. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Παναγούλης βγαίνει βουλευτής δια της βίας, μόλις δια της βίας, στη Β' κατανομή, είχαν Β' κατανομές τότε, με την Ένωση Κέντρου, συγκεντρώνοντας 9.877 τόσους ψήφους. Όσες συγκέντρωσε και ο άσημος, ο άγνωστος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Παπαστεφάνου νομίζω λεγόταν. 9 τόσες. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Πρώτο στη Β' Πυρός βγήκε ο Βαρβιτσιώτης με 50.000 τόσους ψήφους. Ο μπαμπάς, ο Βαρβιτσιώτης σημερινό. Εδώ φανερώνεται η τάση αυτής της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει την αξία. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ποιότητα ενός ανθρώπου και πηγαίνει στον παραδοσιακό. Με 50.000 έβγαλε τον πρώτο Βαρβιτσιώτη στην ίδια περιοχή. Και τον Παναγούλη μόλις δια της βίας στη Β' κατανομή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει η γενιά του Πολυτεχνείου. Πού είναι? Είναι η ελληνική κοινωνία. Τι θέλω να πω δηλαδή? Όπως το έδειξαν και τα μετέπειτα γεγονότα. Η ελληνική κοινωνία ευθύνεται. Έχει ευθύνες. Τόσο για τη στήριξη της δικτατορίας, όσο και για τη στήριξη αυτού του συστήματος που μας κυβέρνησε εδώ πέρα, του δικοματικού συστήματος. Συνεπώς, δεν θέλει να δει τις ευθύνες της και αποδίδει τις ευθύνες σε κάποια γενιά του πολιτικού. Ναι. Και για να διευκρινίσουμε εδώ πέρα, οπωσδήποτε, τα άτομα τα οποία από αυτά που συμμετείχαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στην κατάληψη, στην εξέγερση, τα οποία συνεργάστηκαν μετά με την εξουσία,
Βεβαίως είναι κατακριτέα. Ασχολήθηκαν με το ατομικό τους συμφέρον. Αυτά είναι ελάχιστα. Έτσι μπορούμε να τα μετρήσουμε. Υπάρχουν και χιλιάδες άλλα από τις χιλιάδες που συμμετείχαν τότε στα γεγονότα που δεν συμμετείχαν στην εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι δεν ευθύνεται κάποια γενιά. Κάποια πρόσωπα που συμμετείχαν στην εξουσία βεβαίως ευθύνονται Λαλιώτης, Νταμανάκη, Ανδρουλάκης, Χρήστανος Λαζαρίδης, Μπίστης, ξέρω εγώ, είναι γνωστά τα ονόματα αυτά. Είναι μετρημένα. Οι υπόλοιποι δεν συμμετείχαν εκεί. Σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, δεν είναι θέμα της γενιάς, είναι θέμα μιας κοινωνίας, ενός συστήματος, ενός πλέγματος εξουσίας, το οποίο κυβέρνησε τόσα χρόνια και το ψήφισε η ελληνική κοινωνία. Ναι. Ποια γενιά λοιπόν, ποιες γενιές. Κάθε γενιά έχει τα άτομα τα οποία πηγαίνουν στην εξουσία. Συμμετέχουν στα κόμματα κτλ. Και πολλά από αυτά τα άτομα πήγαν και στα άλλα τα κόμματα της αριστεράς, που δεν συμμετέχουν στην εξουσία. Θα πούμε ότι ευθύνονται για την κατάδεια της αριστεράς. Ωραία, να τα αποδώσουμε όλα λοιπόν. Τι είναι, Σούπερμαν είναι αυτή η γενιά. Δηλαδή ευθύνονται και για αυτό, ευθύνονται για τα άλλα. Όχι, αυτό είναι η ιδεολογική κυριαρχία της εξουσίας που θέλει να βγάλει και της κοινωνίας που θέλει να βγάλει τις ευθύνες από πάνω της. Και αυτό ακριβώς για το οποίο ευθύνονται τα κόμματα της αριστεράς είναι και σε αυτό το θέμα. Δηλαδή μιλάνε για έναν ελληνικό λαό. Τον που αντιστάθηκε, ο ελληνικός λαός ο ωραίος, που δεν έχει τίποτε κακό, και αυτό είναι ένα ψευδοσυλλογικό, ιδεολογικό από μέρος της αριστεράς. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ότι ο λαός δεν είναι κάτι το υπεράνω πάση υποψίας. Αντιθέτως, έχει εστερνιστεί τις αξίες της κυρίαρχης εξουσίας, έχει εστερνιστεί όλα αυτά τα αλλοτριωτικά κηρύγματα που προσφέρει η εξουσία, καταναλωτισμός, τηλεθέαση, ατομικισμός, κινησμός, ατομικό συμφέρον, παρέτηση, το δικό μου και τίποτα άλλο και ένα σωρό άλλα πράγματα και ουσιαστικά ευθύνεται για πολλά πράγματα. Η ευθύνη αυτή δεν έχει να κάνει τίποτε με αυτό που είπε ο απαράδεκτος Πάγκαλος, ας πούμε, ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο πράγμα, είναι μια λιτία πολιτική που είπε αυτός ο άνθρωπος. Η ευθύνη σημαίνει ότι τα 85% που ψήφισαν τα δύο κόμματα ήταν νεοέλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν ήταν Καμερουνέζοι, ούτε Νεοϊρκέζοι, ούτε Μουσουλμάνοι, ούτε Βουδιστές. Αυτοί ευθύνονται. Θα πρέπει λοιπόν να, όχι να τους στήσουμε στον τοίχο, να αλλάξουν. Αυτό σημαίνει ευθύνη. Να αλλάξεις και να κάνεις κάτι άλλο. Ενώ ευθύνη για αυτούς που μας κυβέρνησαν τα δύο κόμματα σημαίνει και ποινικές ευθύνες. Να πάνε μέσα, δημεύσει περιουσιών, να φέρουν τα λεφτά κτλ. Κτλ. Έτσι είναι άλλο πράγμα η πολιτική ευθύνη που πρέπει να αναγνωρίσει η κοινωνία στον εαυτό της. Εγώ λίγα άτομα έχω ακούσει από αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία ότι ναι, φταίξαμε κι εμείς να πούμε και ας αλλάξουμε. Αυτό σημαίνει. Να παραδεχθείς ότι έκανες λάθος. Εάν δεν παραδεχθείς ότι έκανες λάθος, ότι δεν έχεις ευθύνη, ότι δεν ήξερες τι ψήφιζες, ότι σε ξεγέλασαν, ότι το ένα, ότι το άλλο, σημαίνει ότι είσαι ανώριμος. Ότι είσαι παιδί ακόμα. Δεν έχεις ενηλικιωθεί, οπότε χρειάζεται ένα κηδεμόνα. Οπότε πάρε Μάρκελ, πάρε Αμερικάνο, ξέρω τι θα πάρεις. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Η αριστερά δεν το διευκρινίζει. Και εδώ είναι η ευθύνη, η συνευθύνη με τη δεξιά, που λέγαμε προηγουμένως για να δούμε τις διαφορές και τα κοινά σημεία τα οποία έχουν. Είναι μια τεράστια ευθύνη, διότι μιλάει για ένα ελληνικό λαό, ο υπέροχος ελληνικός λαός, που κτλ. Λες και δεν έχει αυτός ο ελληνικός λαός διάφορα πράγματα μέσα του, διάφορα αρνητικά, διάφορες γκρίζες, φαίες και μαύρες ζώνες. Αυτό πρέπει να είναι ο διαφωτισμός που λέγαμε. Πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν υπάρχει κανένας λαός υπεράνω πάση υποψίας. Ούτε ο ελληνικός, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Και για να θυμηθούμε τον Καστοριάδη, λέει ένα πολύ ωραίο. Το 1994 το έχει πει αυτό ο Καστοριάδης. Ο ελληνικός λαός, όπως και κάθε λαός εξάλλου, είναι υπεύθυνος για την ιστορία του. Συνεπώς είναι υπεύθυνος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Είναι υπεύθυνος ο καθένας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσει ότι έκανε λάθος και πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει και να πάει κάπου αλλού. Θα το κάνει επιτέλους μια φορά σε αυτή την ιστορία του. Μια φορά. Τι θέλω να πω για να μην παραξηγηθώ. Έχει γίνει μια φορά αυτό που εγώ εννοώ ως αλλαγή δρόμου. Έχει γίνει μια φορά στο Πολυτεχνείο. Δεν κατέβηκε όμως η ελληνική κοινωνία εκεί. Κατέβηκαν 150-200.000 άτομα. Δεν κατέβηκε η ελληνική κοινωνία. Και εδώ είναι μια άλλη ενοχή που έχει.
Ενώ στην επέτειο αμέσως μετά του Πολυτεχνείου, ένα χρόνο μετά, κατέβηκαν γύρω στο 1 εκατομμύριο κόσμος. Τι έγινε, τι άλλαξε. Τι άλλαξε. Το ότι ήταν ελεύθεροι και δεν μπορούσαν να και δεν διακινδύνευαν πράγματα. Ενώ τότε που υπήρχε ο κίνδυνος, δεν κατέβηκαν. Δεν κατέβηκε η ελληνική κοινωνία στο Πολυτεχνείο. Έχει ευθύνη λοιπόν. Ψήφισε μετά τα δύο κόμματα. Έχει ευθύνη. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι το βασικό. Αυτή η ελληνική κοινωνία έχει πολλά αρνητικά. Πολλά φαιά, γκρίζα και σκοτεινά σημεία. Πρέπει να τα πούμε, να τα δείξουμε. Και όχι να τα συγκαλύψουμε όπως τα συγκαλύπτει αριστερά. Να σας κάνω την τελευταία ερώτηση, είναι πολύ υποθετική. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε άμεση δημοκρατία, έτσι, ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο και είναι η πρώτη μέρα και είμαστε στην εκκλησία του Δήμου. Τι θα προτείνατε ως πολίτης, ποια θα ήταν τα πρώτα μέτρα που θα προτείνατε? Θα κάναμε ένα διάλογο και θα έλεγε ο οικονόμου, θέλω να γίνει αυτό, θα ήθελα αυτό, ξέρω, προτείνω αυτό, τι θα προτείνατε? Ναι, είναι λίγο προκλητική η ερώτηση. Και ξαφνική. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που θα πρότεινα λοιπόν είναι αλλαγή πλήρου του συντάγματος. Αλλαγές, θεσμικές αλλαγές. Γενικές συνελεύσεις παντού. Και βεβαίως επεξεργασία ενός σχεδίου με άλλους μαζί, όχι μόνος, γιατί πια είναι κοινωνικό το θέμα, είναι πολιτικό, συλλογικό. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, συλλογικό. Με άλλους μαζί, πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι να έχουμε μόνο ιδέες, είναι και πώς θα τις πραγματοποιήσουμε. Αλλαγή λοιπόν, απελευθέρωση από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε τώρα εδώ, από αυτά τα κόμματα, από αυτούς τους μας κυβερνάνε και μας οδηγούν στην καταστροφή, και αλλαγή θεσμική, ριζική θεσμική αλλαγή, με συμμετοχή των ανθρώπων, με ενημέρωση, με δικαιώματα, ελευθερίες, δημοκρατίες, οι συγχωρίες που λέγαμε προηγουμένως έτσι, όχι περιορισμούς και τέτοια, και μια σειρά πράγματα που μπορούσε να προτείνουμε, πολλά πράγματα, έτσι. Είναι άπειρο αυτό το πράγμα που έχει να γίνει. Το έργο είναι τετάνιο. Γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς, πιστεύω, μια συλλογική και συστράτευση όλων των κοινωνικών, παραγωγικών, ιδεολογικών δυνάμεων. Δεν είναι μόνο υπόθεση ενός κόμματος που θα βγει στην κυβέρνηση και θα το στηρίξει κάποιο άλλο. Δεν είναι εκλογικό το πράγμα, έτσι. Γιατί εδώ που πάει με το ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζεται ως μια εκλογική νίκη. Δεν είναι εκλογικό το θέμα. Είναι κοινωνικό, κάτω, πολιτικό, βαθύτατα. Έτσι λοιπόν, έχοντας επίγνωση αυτού του πράγματος, θα πρότεινα αυτό ακριβώς, την κινητοποίηση της κοινωνίας. Είμαστε όριμοι και ικανοί να προτείνουμε αλλαγές. Να προτείνουμε έστω να ξεκινήσουμε κάτι, θεσμούς, έστω να τιμωρήσουμε αυτούς που μας κυβέρνησαν. Όχι με την έννοια της εκδίκησης, αλλά με την έννοια του ελέγχου της εξουσίας. Πρέπει να υπάρχει έλεγχο της εξουσίας. Η δημοκρατία, η αθηναϊκή δημοκρατία, είχε τον εξής κανόνα. Δεν υπάρχει κανείς ανεξέλεγκτος από αυτούς που ασκούν εξουσία. Το πρώτο που θα πρότεινα. Αυτό που θα πρότεινα τελικά είναι οι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν σε όλα. Είναι ικανοί για όλα και δεν πρέπει να αναθέτουν τις υποθέσεις τους στους αντιπροσώπους και στα κόμματα, σε άλλους. Αυτή είναι η βασική αρχή της δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα πρότεινα. Διότι για να το πιστέψουμε αυτό είναι το πρώτιστο πράγμα που μπορεί να ξεκινήσει κάτι. Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι οι ιδέες αυτές που μας απασχολούν και κουβεντιάζουμε σήμερα μπορεί για μας να είναι φυσικές και λογικές, φυσιολογικές εν πάση περιπτώσει, ή αναμενόμενες, για άλλους είναι πολύ δύσκολο, φαίνονται τοπικές ή παράλογες σε άλλες περιπτώσεις. Αρκεί να θυμηθούμε το εξής γεγονός. Όταν λέγαμε προηγουμένως για τις αρχαίες ελληνικές πόλεις ότι αυτές είχαν ουσιαστικά την εφαρμογή του γραπτού νόμου, αυτή η έννοια το να μπορέσει η κοινωνία να φτάσει στο σημείο ότι πρέπει να υπάρχουν νόμοι είναι πολύ επαναστατική ιδέα για την εποχή. Την είχαν μόνο στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Μετά η έννοια του νόμου επεκτάθηκε στους νεότερους χρόνους, δηλαδή από το 17ο αιώνα ξεκίνησε πάλι η έννοια του νόμου. Τις ένομες κοινωνίες που να υπάρχουν νόμοι που να ψηφίζονται από κάποιο νόμιμο, νομιμοποιημένο όργανο και να μπορέσουν να ισχύουν. Μέχρι τότε ήταν ξένο. Έτσι λοιπόν και σήμερα η πρώτη στη αρχή της δημοκρατίας είναι ότι εμείς είμαστε ο νόμος. Αυτό είναι το βασικό. Και πώς εμείς οι ίδιοι αυτοπροσώπος, όχι κάποιος εκπρόσωπος.
εμείς οι ίδιοι ψηφίζοντας και διαμορφώντας τους νόμους. Αυτή είναι η πρόταση, αυτό το πράγμα θα πρότεινα, πέρα από τα επιμέρους θεσμικά που ανέφερε και στην αρχή, πράγματα μέσα σε μια άλλη κοινωνία. Μάλιστα. Αλλά βέβαια θα τα πρότειναν και οι άλλοι αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εγώ. Σημαίνει, όπως λέγαμε προηγουμένως, ότι κάποιος κόσμος έχει αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά, να πράττει διαφορετικά και να έχει αλλάξει το φαντασιακό του για να μπορεί να δεχθεί αυτά τα άλλα τα διαφορετικά. Ωραία. Κύριε Οικονόμη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.